τι κάνουμε. Καλά! Φίλε και φίλοι, είναι η άχαστη τη Νόβη Μπετ! Βεβαίω, ερωτικότατη την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Άλλοι φορτώνγονε και εμεί καθόμπαντο. Ακριβώ. Άλλοι είναι αγκαλιασμένοι. Κυλιώσαν το φαγητό ήδη, ρε. Ναι, κυλιούνται κάτω. Τη φαγητάρα με σοπλέμον βρέχει έξω κακό καιρό. Έχουν βγει από 7-8. Άχαστη Νόβη Μπετ, Μάκη Παπασπακόπουλο! Αλέξανδρος Τουβέλλας! Νικόλας Ράπτης! Ναι! Κάντε φωνή με άχρηστα κορδιά! Πού να μου κρατείτε μοσχάρια! Λοιπόν, είμαστε εδώ για να απολαύσουμε τον αγώνα της Λάσιο με την Bayern του Μονάχου. Βεβαίως, για το Champions League. Με άθλια εμφάνιση. Πρώτη φορά με κόσμο. Άθλια εμφάνιση της Bayern, λες και είναι η Φιωρεντίνα είναι. Πραγματικά, έχουμε τις εντεκάδες για τους γηπεδούχους. Είναι ο Προβεντέλ, ο Μάριο Τζίλα, ο Ρωμανιόλι, ο Χισάη, ο Μάρουσιτς στην άμυνα. Γεντούζι, Κατάλντι, Λουίς Αλμπέρτο και μπροστά Ίσαξεν, Ιμόμπιλε και Φελίπε Άντερσον, η τριπλέτα των επιθετικών της Λάσιο. Για την Bayern του Μονάχου είναι ο Νόερ φυσικά κάτω από τα δοκάρια, ο Κιμ με τον Ουπαμεκανό στο κέντρο της άμυνας, ο Μαζράου, ο Γιογκερέιρο τα ακραία μπακ, Γκορέτσκα, Κίμιχ, δύο ανασταλτικοί μέση, στο αεροδρόμιο. Μιούλερ πίσω από τον μοναδικό προθυμένο τον Κέιν και δεξιά και αριστερά του ο Σανέ με τον Μουσιάλα. Θα πάρεις, θα διαλέξεις πλευρά. Όχι, μου είναι και οι δύο αντιπαθέστατες ομάδες. Οπότε δυστυχώς δεν μπορούν να χάσουν και οι δύο. Λοιπόν, εγώ. Ναι. Εγώ θα έχουμε πάω. Έχουμε Πολ, Νικόλα. Έχουμε Πολ. Για να καταλάβω, έχουμε Πολ. Υπάρχει Πολ. Μήπως. Αμπερί. Υπάρχει Πολ. Νομίζω ότι υπάρχει Πολ. Για μισό λεπτάκι, παιδιά, να βάλω εδώ τα μηνύματα. Να δω. Μήπως δεν υπάρχει Πολ για το λέμε μαλακίες. Είναι το μουστάκι του ραπ το πιο ερωτικό πράγμα που είδατε σήμερα. Αυτό είναι το Πολ μας. Ναι, όχι. Ο Νίκος, ο οποίος έχει ακολουθήσει. Ξυστή, νομίζω ότι. Το έχει πάρει πιο πολύ από τη μία πλευρά, κάπως βιαστικά μπορώ δεν να ξέρω, πω. Δεν ξέρω, ξυρίστηκα μετά από δύο μήνες και. Έπρεπε να το πάρω λίγο πιο πάνω. Πρέπει να αφήσεις κι άλλο. Να γίνει χαλκοκανίστικο, ναι. Είσαι ένα ανώμαλος παθολόγος στο υγεία, ας πούμε. Α, ωραίο, ναι. Και το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Μπορεί να σας πούμε παλαιστής, ο οποίος είναι και γιατρός. Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Εγώ με τη Λάτσιο. Εσείς και εγώ με τη Λάτσιο. Ωραία, βγαίνει μπροστά τώρα η Bayern, η οποία πατάει περιοχή Kane. Με τον Σανού. Είχα το μια... Σανέ γυρίζει ευκαιρία για την Bayern. Είχα μια κοπέλα, μια φίλη, ένα φλερτ, μια και είναι του έρωτα σήμερα του Βαλεντίνου, μια γνωριμία στη Θεσσαλονίκη φοιτητής. Η κοπέλα είχε ακριβώς το μαλλί του Γκέντουζι, έτσι κατσαρό. Τι το κακό, δεν κατάλαβα. Τρίτη δέσμη και μιλούσε. Ναι, άμα είναι να πάμε. Κάτι στη εκτέλεση και από τον Κίμι. Άρα, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή έχουμε τον Μάκη, ο οποίος δεν έχει επιλέξει καμία ομάδα και εμάς τους δύο είμαστε με τη Λάτσιο. Δεν παίρνει κανένας Bayern. Με το ζόρι είναι κάποιο Bayern από εδώ. Είναι κάποιο Bayern από εδώ, εσείς χαίνεστε όλοι. Κανένας, μωρέ. Όχι, εγώ είμαι με τη Λάτσιο. Δεν έχετε σχολιάσει καθόλου το ντεκόρ. Λοιπόν, είναι ερωτικότατο. Μάκη, θες να κάνεις ένα τσίκ λίγο πιο δεξιά και αριστερά με τη γάτα πίσω σου. Είναι μια γάτα πίσω σου, you are perfect. Φυσικά πίσω το Μάκη υπάρχει μια γάτα που λέει you are perfect. You are perfect, Μάκη! Μπράβο, Μάκη! Μπορώ, συγγνώμη, επειδή μου είπε ο σκηνοθέτης μας ότι κάθε φορά που θέλω κάτι να το ζητάω στο Φώτη. Ναι. Μπορώ να έχω ένα σφυράκι. Έχουμε ένα σφυράκι. Μπορούμε να έχουμε πίτσα, παρακαλώ. Ναι, και πίτσα που άργησε, αυτό το σχολιάζουμε σε λίγο. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας! Όχι, Φώτη. Φώτισε λίγο, φέρουμε ένα σφυράκι. Ένα σφυράκι. 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 Δεν έχουμε ένα σφυράκι, ρε παιδιά. Τι σφυρά, πού είσαι, οικοδομή στο χαλάρι. Ρώτα το Φάνη, ρε, εδώ φέρα ένα σφυράκι. Τι ρε, το κάνει το σφυράκι. Θα δει. Κάτι θέλω να σπάσει πάντω. Θέλω ένα σφυράκι. Πειράζει που θέλω ένα σφυράκι, σε ενοχλεί. Ρε φίλε, δεν θε. Δεν σε οικοδομή, ρε. Τι είναι αυτό το σφυράκι. Ρε παιδιά, δεν ζήτησα καρδιά. Ένα σφυράκι ζήτησα. Θέλω να βγούμε δύο σφυράκια. Ελένη. Το πιο ωραίο πράγμα από τον ντεκόρ είναι η γάτα που νομίζω ότι ο Μάκης πρέπει να την πάρει σπίτι του φέτος. Ο Δημήτρης έχει πολύ σπουδαίο μήνυμα από πολύ νωρίς τα καλά μηνύματα σήμερα. Ναι. Κύριε Μπερλέκη, δεν έπιασε η πρόβλεψή σας και έξω. Έβρεξε. Έχει καλό αυτό... καιρό και αναγκάστηκα βγήκα και δεν ξέρω αν θα βρέξω. Yeah. Όχι, βρέχει τώρα. Δεν πάει στο. Λοιπόν, τέρμα ο Σωτήρης Μπερλέκης, το καλό παιδί τελείωσε. Έτσι. Ο πλούταρχος της μετεωρολογίας που με λέγανε κάθε βράδυ κουβεντιάζω και τελείωσε.
Όποιον όπανο τα βάζει μαζί μου θα έχει πολλά προβλήματα. Θα κατεβάσω. Κύριε Μπερλέκη, έχω μεγάλο σώδιο τις μπερλέκηδες από το Άργος όλοι. Κάθε φορά νιώθω ότι ανεβαίνει η έντασή σας. Εντάξει, τώρα σήμερα εγώ είμαι μόνος μου να πούμε και σοφατίζω από το πρωί. Να πούμε, και, κάνω διάφορα. Θα βρέξετε εσείς σήμερα. Θα βρέξω ζευγάρι στο δρόμο με τα μάξι μου. Δηλαδή, αν δω να περνάνε, θα κάνω. Επίτηδες. Και θα τους κάνω λούτσα και αυτούς και τον κολοέρωτά τους, να πούμε. Ναι, Σας έχει πονέσει ο έρωτας, γι' αυτό μιλάτε έτσι. Ναι, με έχει πονέσει. Με έχει πονέσει ο έρωτας. Δηλαδή, έχετε χωρίσει, ας πούμε. Με χώρισαν. Α, σε με χώρισαν. Χώρισαν. Και να το σφυράκι. Δεν είπα σφυράκι, είπα. Προκίτσα. Θα βάλουμε το βίντεο. Προκίτσα. Τι προκίτσα σχέση έχει το σφύρι με την πρόκαρα. Θα σου ελληνικά, προσπάθησε να περιγράψει κάτι. Είπα σφυράκι. Ο Χρήστος λέει ότι λίγο ακόμα να αφήσει λέει μουστάκι ο ραπ και θα κάνω αφιέρωμα και αυτό στο με τις τάπες. Ναι. Συγγνώμη, ρε φίλε, πώς μπέρδεψες το σφυράκι με το πρόκαρα. Προκίτσα, ήθελα φώτη μου, συγγνώμη. Όχι, Μίτσο. Θε να σκάσει καρδιέ. Φώτη, εμένα φέρε μου ένα λουκάνικο, εννοώ μια ζάντα όμως. Εντάξει, παιδιά, μην τα βάζετε μαζί μου. Παιδιά, ο Νίκος. Τα έχει πει και ο Red Dragon αυτά, μην τα βάζετε μαζί μου. Σταυρώστε τον. Έκανε ένα λάθος. Έκανε ένα λάθος. Δηλαδή, εδώ μέσα δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος, γαμώ την παραγωγή σας, γαμώ. Μαλακισμένα. Μαλακισμένα. Για σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες του να μην βρει. Όλοι οι μια πρόκα ρε Φώτη, μια πρόκα ρε Φώτη. Πάτε μας μουστάκι για τσαμπουκά. Έχουμε σχόλιο. Σου πάει να μουστάκι στον πόλο. Πρώτη φορά βλέπω πόλο με μουστάκι. Τι γίνεται, εγώ μετά μου λέει ο Μάκης γιατί αγριεύω. Μα αυτούς κάνω παρέα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε, πρώτο ένα ακόμα σπουδαίο σχόλιο. Τι κάνει ο Σούπερ Μάριο στες του ραπ. Τυρί. It's a me, a Mario. Ο Σούπερ Μάριο μετά από τόνους κορτιζόνης μπήκε σε Tube και δεν βγήκε ποτέ στο Game Boy. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το Σούπερ Μάριο. Ναι, είναι καταπληκτικό. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το Super Mario. Πραγματικά, όταν δεν είμαι καλά, βλέπω Super Mario. Ναι, είναι από τα πολύ σπουδαία. Όταν δεν είμαι καλά, βλέπω Super Mario και το βίντεο που δεν ξέρεις με τους δύο ηλικιωμένες που με τη μάνα τους βαράγανε σφαλιάρες στο νησί. Τρομερό. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Ευκαιρία για την Bayern μου, Κέιν. Μεγάλη ευκαιρία για την Bayern με τον Harry Kane αυτή τη φορά. Δεν θα είναι τέλειο να χάσει τελικά η Bayern το πρωτάθλημα και ο Kane να μείνει ο Λίμπε. Καλά, θέλω σαν τρελός να τον πάρει Leverkusen. Προχθές τους τρέλανε. Θα το πάρει. Θα μείνει ο Kane χωρίς τίτλο. Και εγώ έμεινα χωρίς τίτλο. Έχω λάδι Λίμπε. Έχω βγάλει το συντομπόνι. Κάτι από την αλλαγή των φιλιατρών, είναι άδικο. Καλησπέρα στην παρέα, λέει ο JR. Άραγε επαντοχού κοκάλες γιορτάζουν σήμερα. Φαντάζομαι πως ναι. Νομίζω είναι μια σύνθετη γιορτή για αυτούς. Ναι, πολύ σωστά το θέτεις. Νομίζω ότι απλά υποδέχονται την αγάπη του άλλου. Ναι. Πάντως, παιδιά, το λέγα και το πρωί στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω εσείς, δεν έχω πάρει ποτέ. Ποτέ δώρο του Αγίου Βαλεντίνου. Έχω πάρει. Ποτέ. Πολύ μεγάλο. Κάτσε να έχεις λάβει ή να έχεις αγοράσει για όχι, κάποια. Έχω αγοράσει, ρε παιδί μου. Έχω πάρει στη γυναίκα μου και τέτοια. Ναι. Δεν, στις προηγούμενες σχέσεις που είχα, πάντα αυτή την περίοδο ή δεν ήμουνα με κάποια ή ποτέ δεν μου είχε κάνει κάποια. Εγώ συνήθως μου έπαιρνα ένα video game. Για να μην χρεώσω. Έπαιρνε εσύ σε σένα. Ναι. Αυτό δεν παίζει, ρε Μάκη. Φυσικά και παίζει, δεν κατάλαβα. Έλεγα μωράκι μου. Και εγώ σήμερα πήγα και μου πήρα ένα ζευγάρι παππούτσια. Από νωρίς. Έφερες και την πρόκα. Εγώ έχω πάρει τεράστιο αρκούδο 120 ευρώ και αυτή μου πήρε μια καδένα 9 ευρώ από το Λιχνάρι στο Περιστέρι. Έφερε ένα πολύ ειδικό εργαλείο που βρήκα. Όχι ρε γαμώτο. Που βρήκα. Γιατί να τα σκάσει τώρα. Τι είναι το ζάχαρο θα μετρήσει. Δεν ξέρω τι είναι αλλά θα κάνεις τη δουλειά σου. Λοιπόν, ήθελα να πω και σε αυτούς που μας βλέπουν ότι ο Φώτης επιμελήθηκε τη διακόσμηση πάνω εδώ. Αλήθεια αυτό. Και επιμελείται γενικά και τη διατροφική μας έτσι περιποίηση. Ναι. Πήρα λοιπόν εδώ πέρα μπροστά μου και μου είχε φέρει αυτό εδώ πέρα. Το. Ζωχαροπλάστη. Α, ζωχαροπλάστη το έδωσε. Αυτό για να καταλάβετε σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή, θα κάνω μία επίδειξη το πόσο καλό είναι για να το φας. Παίρνεις αυτό εδώ λοιπόν, το βάζεις εδώ στην άκρη. Δεν κάνω πλάκα. Σηκώνα, να παιδιά δεν έπαθε τίποτα. Και μόλις πήγα πριν να το ανοίξω. Είναι σφυρί. Είναι απλά είναι σφυρί καρδιά. Βλέπεις. Ναι. Επίσης
αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει ζαχαρωτά που είναι σαν μεγαλυκόπιτες. Ναι! Που πολλοί τις λένε λουκανόπιτες. Θα παντρευτώ. Έχει αυτά που τρως εσύ τα περίεργα. Μακί, Marshmallow. Φάγε την αρθοδέσμη, πολύ ωραία, ρε. Marshmallow πρέπει να είναι. Μακί, θέλω να φάσω. Εγώ πρέπει να φάσω τα λουλούδια, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, για τον καθένα. Πώς γίνει αυτή η μπούρδα. Σιουτάρε, μωρέ! Να! Ωραία, λοιπόν. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο αυτά. Σε χαλάσε. Θέλεις γλυκάκι? Όχι. Άρχισε πάλι ο σκύλος. Τι είναι αυτό που τρως, γιατί το τρως? Marshmallow με ζαχαρωτό πάνω. Πέτρα γι' αυτό, ε. Έλα. Μαλακό. Ψαλίδι χαρτί. Βλακία, ε. Πολύ ωραίο φαίνεται, Μάκη. Πάει πίτσα. Κόρνερ για την Μπάγκερ στο 10ο λεπτό. Πιέζει η Μπάγκερ για να ανοίξει το σκορ. Δεν βγαίνει εκεί, ωραία. Υπέροχο. Κακό σιούτ. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Ένας μικρός λασκάρι, λοιπόν, στρίγω. Λογικά η Αλεξάνδρα θα πήγε να πάρει αυτό και θα τρέχανε από το ανθοπολείο και θα τη λέγανε πάρτε δώρο και τα σοκολατάκια. Δεν είναι σοκολατάκια, α ναι. Πάρτε δώρο για αυτά. Τι είναι αυτά? Τα σοκολατάκια, άμα τα πετάξει στον τοίχο, πρέπει να κάνουν έτσι. Τινγκ, 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 τινγκ. Το παλιό τρελόμπαλο. Μάκη, τι έφαγε, τι ήταν αυτό που έφαγε? Ήταν ένα γλυκό. Ήταν ένα καρπουζάτο γλυκό. Καρπουζάτο βετέξ. Ναι, ναι. Μου δίνει μια χαρτοπετσέτα, παρακαλώ. Για μετό, ορίστε. Όχι, καστό. Πολύ ωραίο φαίνεται. Σου άρεσε πάρα πολύ. Νίκος Ράπτης, Ρον Τζέρεμι, το ίδιο πρόσωπο. Τιμή του και καμάρι του Ρον Τζέρεμι. Ρον Τζέρεμι. Θα πω εγώ. Αν και έχει μπλεξίματα με τον νόμο πλέον. Έχει πάρα πολύ σοβαρά. Νομίζω είναι μέσα ακόμα ο Ρον Τζέρεμι. Δεν έχει βγει από τη φυλακή. Δεν αποχώρησε από τα εγκόσμια, έτσι. Έχει σταματήσει. Νομίζω. Απλά έχει όχι, ζει. Απλά νομίζω ότι έχει σταματήσει τη δράση. Τι κάνει ο Ντόν Φράι θέση του Ράπτη, σχόλιο για ψαγμένου. Σπουδαίος Don Fry, βεβαίως. Βρίζει ο κύριος Μπερλέκης, βρίζει ώρα. Πολύ επιθετική είναι σήμερα η παρέα. Εγώ ποιον. Με διαβάλλει. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτό το νοπανάκι αυτό? Ποιος, ο Δημήτρης ο Βέτας. Βέτα, πάρτο και πελέκ. Είναι δυνατόν να. Εγώ που έβρισα. Είμαι κύριος. Απλά είπα το καλό παιδί που, της μετεωρολογίας. Μου ξέρετε, τελείωσε. Ο Καντερές μου έκανε σαπουνά και μου έκανε μια φορά. Και μου κάνει γεια σας. Ο ποιος? Ο Καντερές. Μου λέει, σου βάλω τη μούρη στο χώμα. Λέω, γιατί? Για τον καιρό, για τους αγρότες. Και μου κάνει. Η Αθηνά Άνοδο λέει: Μάκη, είδα χθες το βράδυ στον ύπνο μου. Θες να σου κάνω δώρο εγώ ένα game? Παιδιά, όποιο θέλει να μου κάνει δώρο game, εγώ μέσα είμαι. Δεν έχω θέμα. Απλά μην είναι κάποιο που έχω. Γιατί δεν μας κάνεις μια λίστα με αυτά που έχεις να ξέρει και ο κόσμος? Γιατί αυτό. Δεν υπάρχει κάτι για να του φέρει. Όχι, όχι, υπάρχουν πόλικα, πάρα πολλά. Και υπάρχουν. Αν δεν θέλετε να κάνετε κάποιο game στο Μάκη, μπορείτε να μπείτε και να του πάρετε φιγούρες τεράστιες. Όπως του Godzilla ήρθε επιτέλους. Άντερε Μάκη, άντερε Μάκη. Ήρθε και περιμέναμε τη φιγούρα του Godzilla. Από άλλη εκπομπή. Πραγματικά όμως, πραγματικά. Τι είναι, κύριε Πεσκές, γιορτάσατε σήμερα. Σπόρα. Σπόραρ, τη φω! Σπόραρ, η αλήθεια είναι. Σπόραρ, λύσω, κακά! Πώς? Πήρα το δώρο του Αγίου Βαλεντίνου, πρέπει να γυρνάει πάντα σε σένα. Δηλαδή. Air fryer! Τι να το κάνετε εσείς? Εσπρεσιέρα! Ναι. Τι εννοείς να γυρνάει σε σένα, δηλαδή? Να το εκμεταλλεύεσαι εσύ! Λες, αυτό είναι για σένα, αγάπη μου. Και παίρνει μια εσπρεσιέρα. Και εσύ ξύλει το πομπό και φτιάχνει μετά εσπρέσο. Έχω πάρει πλυντήριο πιάτο το Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Νάτος, νάτος. Πες και προφίλ βίτα. Το ξέρω, ήμασταν τότε Netflix. Και το έλεγες και με χαρά. Ναι. Ενάντια στη νέα τάξη πραγμάτων των δώρων, το λουλούδι δεν το κάνεις. Τι είσαι, γίδα? Λέει να πάρεις ένα καλό μπουκάλι κρασική, το κλουκ κλουκ κλουκ, πάει το δώρο. Τώρα έχουν βγάλει για κάτι μπουκάλι. Πλυντήριο πιάτων που να μην ακουμπάει καλά στο μάρμαρο και να κάνει κακά 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 κακά. Εντάξει, είναι και άχρηστη σημερινή μέρα. Είναι μια μέρα στην οποία μπαίνουμε όλοι σε έξοδα και δεν μένει τίποτα από αυτή τη μέρα. Και ποιος βρέχει? Βρέχουν. Ο Θεός μόνο. Όλοι βρέχουν. Τη νύχτα που σαγκάλιασε η γλυκιά μου. Όλοι βρέχουν. Ανώλης Αγγελόπουλος. Τραγούδισε το Σεφτά. Ενώ αν είσαι χωρίς τέτοια πράγματα, αγοράζεις πράγματα για τον εαυτό σου.
Σωστό. Είσαι ωραίος και μετράς. Αν και σένα, από ό,τι άκουσα σε μια πρόσφατη συνέντευξή σου, σ' αρέσει να βρέχεις μετά το φαγητό. Α, ναι, βεβαίως. Όχι, ναι. Όχι ο Πέσκι, όχι ο Πέσκι. Κάποιος που του μοιάζει. Κάποιος, ναι. Ότι εγώ... Ναι, αλλά 6-7 λεπτά. Εν τω μεταξύ, δεν έχει να σου πω κάτι ειλικρινά. Ήθελα να σου στείλω. Βλέπω αυτή τη δήλωση. Ναι. Και λέω, αν το έχεις κάνει, αν το έχεις κάνει πολλές φορές, δεν έχεις πεθάνει. Εγώ μετά το φαγητό, όχι, δεν θέλω απλά να κοιμηθώ. Εσύ θες να πέσει για ύπνο, δηλαδή. Ναι, ή να ξαπλώσω έστω, όχι να κοιμηθώ. Εμένα με βοηθάει να κοιμηθώ χωνεύσεις. Καλύτερα. Ναι, είναι χωνευτικό. Δεν χωνεύεις ποτέ, Αλέξανδρε. Ναι, γιατί τρώω συνέχεια. Δεν σημαίνει ότι όποτε τρώω. Ναι, okay. Λέω μια φορά το μήνα που γίνεται τώρα αυτή η δουλειά, 6-7 λεπτά το μήνα, υπάρχει full ψευδάργυρος, το spooning. Είναι το αγαπημένο μου, γιατί δεν χρειάζεται. Ξαπλώνεις εσύ, ξαπλώνει και είστε και οι δύο ξαπλωμένοι. Είναι τέλειο, αγάπη μου. Το θέμα είναι είστε και οι δύο φαγωμένοι. Ο Μπάσο Ράγκο Αντιναζή, παιδιά, λέει το φοβερό Αγίου Βαλεντίνου και πάνω κάτω ο ίδιος κόσμος σας βλέπει να καταλάβετε τι σεξουαλική ζωή έχει ο κόσμος που σας βλέπει. Σωστό, σωστή παρατήρηση. Ναι, αλλά μπορεί να ερεθίζετε κιόλας. Ή μπορεί να πάτε μετά για το όξο σας. Ξέρεις, είμαστε τυχεροί. Πώς λένε πολλές φορές, είμαστε τυχεροί γιατί έβριξε και μόνο ο κόσμος μέσα. Μπράβο, αυτό είναι. Είναι καλύτερο. Για πες. Είναι after sex το μαλλί σου. Άστο, ωραίο, δεν ήταν after sex τώρα. Τι after sex, είμαι εδώ μια ώρα. Δηλαδή, τι κάναμε κάτι και δεν θυμάμαι. Μπορεί να. Επίσης, ρωτάει ο Στραπ τι έγινε με τα έπιπλα. Τα έπιπλα πουλήθηκε το 50%. Μπράβο, εδώ δεν τα πουλήσαμε. Τελευταία μέρα, παιδιά, έγινε ένα over φοβερό. Ποιο? Κατεβαίνει ο από πάνω και μου λέει να με χαιρετήσει. Και του λέω, ρε Γιάννη, του λέω, δεν είδες το mail του λέω, που έστειλα. Μου λέει, ποιο mail, του λέω με τα έπιπλα. Του λέω, ρε Γιάννη, μου λέει και ήθελα ένα τραπεζάκι τηλεόρασης. Του λέω, για σένα, του λέω, Γιάννη, από 250-200. Μου λέει θα με βοηθήσει όμως να το πάω πάνω. Του λέω 250 τότε. Και τότε να στο Γιάννη από πάνω. Σου έδωσε 250 ή 200. Όχι, 200. Αλλά δεν κουβάλλεις εγώ, έφερε ένα φίλο του. Όχι, κουβάλλεις. Ο Ροδοθέος Βοριάς λέει hello from the rheumatology department Plontiv here with the typical night shift. Την αγάπη μου. Για πού έχουμε μπλέξει? Στο Plovdiv είναι. Ναι, στο Plovdiv είναι, στο τμήμα ρευματολογίας. Την αγάπη μας και σε εμάς. Hello my friend. Βεβαίως. Cheers. Νάτος και ο Γιώργος ο Κοκάλας. Νάτος! Καλησπέρμα, λέει ο Γιώργος ο Κοκάλας. Αυτός είναι. Σε όλο το team και τις χαλκιδέικες καλησπέρες μου στον αγαπημένο σκηνοθέτη. Έτσι μωράκι Κοκάλα. Ευχαριστούμε. Κάποιοι εκτιμάνε. Να πω στον Κοκάλα ότι θα είμαι στη Χαλκίδα το Σάββατο. Περίμενε, δεν είναι φαντάρος ο Κοκ. Μπορεί ο Κοκ να πάρει άδεια και να έρθει στο Lucy Hotel. Να δοκιμάσουμε κάνα σοκολατάκι. Μάκη, όχι, θα έλεγα. Γιατί όχι? Γιατί είναι αυτά τα περσινά, νομίζω ότι έχουν μείνει από πέρσι. Δεν είναι περσινά, είναι καινούρια. Ωραία. Θα σε πάει σφυρίχτρα. Αν τα βγάλεις. Τα σοκολατάκια, μην ακούτε, είναι τέλεια. Είναι σε φούρνο, μολύ ωραία. Το σοκολάτα είναι Ben Mori. Πώς είναι? Ben Mori. Απλά θα γίνεις γίδα από πίσω. Κομπολόι. Πήρατε. Όπα. Έρχεται δεύτερη πίτσα. Α, εντάξει, θα περιμένω το πίτσα. Καλά, έρχεται δεύτερη πίτσα γιατί μόλις φτάσαν οι πίτσες. Ο τύπος είναι παραγγείλει 2 ώρες. Λοιπόν, καλησπέρα από Λευκάδα. Γεια σου στη μαρτυρική Λευκάδα. Πάλι την ίδια μας έφερες? Όχι. Είναι τέτοιο. Πώς λένε, είναι Μαργαρίτα. Να την κόψω με το γυαλί του Πέσκ. Ναι, αλλά φίλε, ράπτη λέει τρομπέτα. Πού είναι, λέει κάποιος. Πέναρτη, ρε! Γιατί δεν το δίνει. Και δεν το δίνει. Τον βρήκε από πίσω, τον Γκέιν. Ωραία η παλιά του και του ζει τώρα. Όχι, δεν είναι καλή, δεν είναι ωραία παλιά. Δεν ήταν καλή παλιά του. Μάγκη, θες να τα ανοίξω? Λοιπόν, για πιάσει εκεί πέρα που έχω προκάξει. Πέναλτι! Είναι το τάκλιν στο Μουσιάλα, ο οποίος έμπαινε από τα αριστερά. Τι Μουσιάλα, τι σου λέει? Γελάμε ρε φίλε. Εσύ. Καλά, μπορώ να τα ανοίξω, αλλά βγάλε το πλάνο. Α, ραπ ASMR με την πίτσα. Ερωτικά με το μουστάκι. Θέλουν ASMR με την πίτσα, ραπ. ASMR πάλι με την πίτσα, μωρέ, αφού κάναμε με την πίτσα. Καλησπέρα από Πρέβεζα. Καλησπέρα Μάκη. Καλησπέρα από Λόντον. Ελάτε να δούμε το τελικό live. Ναι, μόλις βρούμε τα λεφτά.
Εγώ που. Το άνοιξα, Μάκη μου. Αλήθεια. Ωραία, αρρωστιά. Δεν, απλά διέλυσε τον τένοντά του. Ο Γκότζο 21 ρωτάει. Να παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κύριο Μπερλέκη είναι ενεργό στα ερωτικά. Λοιπόν, άμα θέλει. Πώ τον είπε, Γκότζο 21. Γκόντζο 21 επί του πρακτέου. Όταν εγώ έχω τρέπες τεχνικές φοβερές οργασμών. Έχω κάποιες τεχνικές οργασμών. Όπως σαν δηλαδή δεν χρειάζεται να ξεγυμνωθώ. Παθαίνω νύρεξη για μένα, λέω. Χωρίς την επαφή. Ναι. Χωρίς παρτενέρ. Ναι, μου λέει άλλη καλησπέρα. Γιατί ήρθε μια κοπέλα η οποία μάλλον με γουστάρει. Γιατί με ρώτησε 4 φορές τι καφέ θέλω. Αλλά δούλευε στο Γρηγόρη. Κατάλαβε, εγώ είχα κάτσει εκεί. Αλλά τι, γιατί ήρθε συνέχεια. Κατάλαβε. Ναι. Και εγώ εκεί που καθόμουν, λέω ένα φρέντο εσπέρα. Μου λέει τι πάει. Και βάλατε γάλα. Ε? Βάλατε γάλα. Εντάξει, όχι, λίγο. Ήταν έκτη φορά που. Έσταξε. Στις πόσες φορές δεν βγάζετε? Στην 7η φορά. Στην 7η, βγάζει αέρα. Κάνω. Να κάνει φουιτ αυτό που λέγεται σαν νίκη. Παθαίνει φουιτ. Αλλά είναι υπέροχο γιατί κάνεις ένα. Και μένει εκεί στο. Έτσι κάνετε εσείς ή. Τώρα έκανα αυτό πώς. Που κάνει το. Κατάλαβα. Μπράβο κύριε Μπερλέκη. Θες πίτσα? Όχι, έφαγα. Θες σοκολατάκι? Όχι. Έφαγες? Όχι. Ράπτη σε. Κοταριές είναι εδώ, λοιπόν. Μισό, μισό, ρωτάει κόσμο που τσούπι η φήμη που για Λεμπρόν στο Golden State. Υπήρχε μία φήμη. Τώρα τρώω κιόλας. Τελευταία μέρα, παραλίγο Λεμπρόν να γίνει συμπαίκτης με τον Στεφ Κάρι, αλλά δεν δέχτηκε ο Λεμπρόν. Ναι. Ναι. Εσύ που είσαι Λεμπρόν. Καλά έκανε. Είσαι και καλά Λεμπρόν. Έκανε. Ναι. Γιατί. Είμαι Λεμπρόν. Θα ήταν δεύτερο όνομα εκεί. Πόσο πιο χαμηλά θα πες. Θα ήταν δεύτερο όνομα εκεί. Όχι, ποτέ ο Λεμπρόν δεν είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία. Όχι, ενώ πηγαίνοντας στο Golden State με. Εντάξει, λατρεύουν το Στεφ Κάρι, ναι. Αλλά μετά θα έρχονταν ο Βασιλιάς. Ναι, δεν γίνεται τώρα. Τώρα τι, Στεφ Κάρι, το μισοπλέμονο είναι το κοντό, μετά την μπάλα τρίποντα και πέρα τα 10. Διέλυσε τον μπάσκετ. Όλοι κάνουν το Στεφ Κάρι και στάνουν από τα 10 μέτρα στον ουδιασμό. Φάει, γόρι μου. Λοιπόν. Υπήρχε λοιπόν απριόρι μια φήμη που ήθελε τον βασιλιά Λεμπρόν Τζέιμς να πηγαίνει στο πλάι του συνδετημόνα στην μεγάλη ομάδα της Αμερικής που θα κατέβει στο Παρίσι και όποιος βρεθεί στο διάβα της ίσως και γίνει σκόνη Dust in the wind που λέει και το άσμα. Ευκαιρία τώρα για τη Λάτσιο. Ωραίο το σουτ. Ευκαιρία για τη Λάτσιο στο 21ο λεπτό με τον Λουίς Αλμπέρτο. Καλός παίχτης. Αυτή την αρρωστημένη παιχτούρα. Ναι, πολύ καλό παίχτη. Η χειρότερη ήταν όταν αποφάσισα να βγούμε. Μάκη, ο Γεντουζή που έπαιζε, ρε φίλε, χωρίς τη Τσέλση. Στην Άρσεναλ. Και Μαρσέη. Και στη Μαρσέη. Στη Μαρσέη. Α, ναι, στη Μαρσέη. Είχε πάει ιδανικό, αν δεν κάνω λάθος, στη Μαρσέη. Με την ΑΕΚ ήταν, έπαιξε ο Γεντουζή. Ναι, επειδή με ενημερώνει από το κοντρόλ ότι την προηγούμενη εκπομπή ο κ. Μπερλέκη είχε πει ότι το Αγίου Βαλεντίνου πρέπει να ρίχνει καρέκλες. Και βρέχει απόψε. Και δεν λένε τίποτα. Ποιο σα πάει έτσι με σεξιομετεωρολογία. Πού είναι ο Ορνιακός, μια κάμερα, πού είναι, ε, μπε, Ορνιακέ, μπε, έτσι σας πήγα, πού είναι όλος ο Κλέαρχος, ο Μαρκουσάκης, πώς το λένε. Η αλήθεια είναι ότι το είπατε. Ε, βέβαια το είπα, θα βρέκει και να μην έχετε έξοδα, οι πιο πολλοί έχουν μηχανάκια, να πας κοντά. Ο Δέλτα Μάικ λέει, διάβασε το ρε μάκαρε να λυτρωθώ, ο Ράπτης εύκολα πρωταγωνιστεί σε άγριες μέλισσες, με πρώτο πλάνο σε νησί να αγναντεύει Βόσπορο. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Κάνε λίγο πως αγναντεύεις. Κάνε λίγο πως αγναντεύεις, λίγο το πλάνο στο Νικόλα. Γίνα και λίγο στο πλάι, Νικόλα. Λίγο έτσι. Με σκηνοθετεί. Ναι, ναι, σκηνοθετώ. Και πού όμως, κοίτα. Από εκεί, κοίτα προς τα εκεί, κοίτα προς τα εκεί. Γίνα λίγο να σε δούμε προφίλ. Αθήνα, εκεί. Αργά όμως, παιδί μου, έτσι και παθαίνεις εγκεφαλικό. Εδώ. Λοιπόν, ναι. Λίγο και το πλανάκι προς το φωτί. Ναι, έτσι και λίγο ψηλά. Πήγαινε διαγώνια πάνω να κοιτάς. Θέλω να βοηθήσω με ρε τώρα. Ναι. Έτσι όπως το βλέπουμε. Αγνάντεψε. Ήταν δύσκολες μέρες για μένα. Σκεφτόμουν τη Φανή. Πού να είχε χαθεί εκείνο το πλοίο που βυθίστηκε στο Αιγαίο. Πού να είναι τώρα. Βρήκαν βέβαια το πτώμα της.
Δώσ' το λίγο ραπ, δώσ' το. Αλλά δεν τους πιστεύω. Η Φανή ζει. Βέβαια, είδα το πτώμα της. Αλλά και πάλι. Εγώ θα πιστεύω για πάντα ότι ζει. Όχι το πτώμα της, το είδω, δηλαδή το... Η φίλη μου! Μπράβο, μπράβο Σκορσέζε μου! Μπράβο Σκορσέζε μου! Λοιπόν, έτσι αγναντεύω το σερβιτόρο όταν περνάω με φαΐ δίπλα από το τραπέζι μου. Όταν περνάει με φαΐ δίπλα από το τραπέζι και πηγαίνει σε άλλη παρέα. Ναι, ναι. Σταμάτα όμως. Πίνασα. Τι πίνασα, έχεις φάει δύο πίτσες. Τα φιλιά μας από Ρώμη και Μιλάνο με αγάπη. Κάθε Τετάρτη είμαστε εδώ μαζί σας. Γεια σας στη Ρώμη και στο Μιλάνο. Hello. Μεθαύριο έχω τελικές εξετάσεις, λέει ο Μανώλης ο Βερίγος, ιατρικής. Ευχηθείτε μια καλή επιτυχία, μπας και περάσουμε, γιατί διάβασμα δεν. Χαιρετισμούς από Λονδίνο. Εύχομαι να περάσεις και να κάνεις, τι να σου πω, να πας φυλακή για ιατρικό λάθος, ναι, μέσα από την καρδιά μου. Ναι. Καλή επιτυχία, γιατρέ. Εγώ εύχομαι να περάσεις και η πρώτη σου περίπτωση να είναι λούπους. Εγώ εύχομαι να περάσεις και η πρώτη σου περίπτωση να είναι τζουβέλας. Εγώ εύχομαι να περάσεις και να μην υπάρχει αυτό που φρήκε σε άνθρωπο στην ιατρική βιβλιογραφία και να, ναι, πάρει το όνομά του. Ναι. Ή το δικό σου. Και να αρχίσουν να σε φωνάζουν και να σε λένε χάους. Ναι. Doctor και να κουτσένεις χωρίς λόγο. Ναι, ναι, ναι. Και να είσαι αδικαιολόγητα μαλάκας. Όπως ο χάους. Χωρίς λόγο. Ναι. Χωρίς λόγο το είπε. Ναι. Λοιπόν, 25ο λεπτό πάντα στο 0-0. Κάποιες ευκαιρίες και κανένα ματσάκι δεν έχει σήμερα. Έλα. Μόνο αυτό έχει. Όχι, κι άλλο ένα. Θυμάμαι το επάνω. Παρί, μισό λεπτό, ρε παιδιά. Παρί, Σοσιεδάδ. Παρί, Σοσιεδάδ, σωστά. Είναι σωστά. Το άλλο. Σωστά. Πόσο είναι. Ράπτης κανονιστής σε κονσόμα επαρχίας. Για έλατε, κοριτσιά, περάστε, παιδιά. Τι θέλεις αγάπη μου εσύ, ψηλέ. Εγώ εδώ δουλεύω, κύριε. Κύριε Μάκη, μετά από ποιοτικό συμμοχή έχω μια απορία. Πού χέζει ο Aquaman, εκεί που κολυμπάει. Και φεύγει το σοκοφρετόνι από πίσω. Μπράβο, και επιπλέει μετά. Το έχω δει και εγώ. Έχω δει στο Ζούμπερι τέτοιο. Μ' αρέσει όμως που ξεκινάνε οι κύριοι. Στο Λακώστα δίπλα έφευγε. Αλλά δεν το βλέπω να έρχεται. Βεβαίως. Στο Λακώστα έκανα ένα μπανάκι και έρχονταν μια σοκοφρετούλα έτσι. Τώρα τι άρχισα να σου πω τώρα. Να σου πω τώρα εγώ ιστορίες για σέριφο. Δεν θα πας ποτέ. Και σέριφο, ε. Ρε Μάκη, όταν είναι 21 και κάτι, δεν 21ο λεπτό, 22ο είναι. Ό,τι θέλω θα είναι! Και το έχει στείλει ο Στυρακούπλης. Μάκη. Είναι το 15ο λεπτό, πώς φάνηκε. Δεν είναι. Είναι το 10ο λεπτό. Είναι σέντρα. Δεν έχει ξεκινήσει το ματς ακόμα. Κάνουν προθέρμανση. Γιατί μου εκνευρίζεται τον κύριο Μάκη. Ο Γκεντουζή τραυματίστηκε πολύ. Τον φάγαμε. Χτύπησα στο πόδι μου, αλλά τώρα εντάξει, σηκώθηκα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο μεγάλο θέμα. Υπάρχει κάποια άλλη πιο ενδιαφέρουσα πίτσα ή θα μείνουμε με τις ξέρετε. Την απολαμβάνει ο Φώτης, Μάκη μου. Ο οποίος την απολαμβάνει σταυροπόδι, λες και έχει φέρει τα μάτια πλήσιμο και λέει σε πόση ώρα, θα πάει δύο ώρες. Θα φάω μια πίτσα για να περιμένω εδώ στο δερμάτινο καναπέ που έχουν στα βενζινάδικα, λες και περνάνε casting. Που κάθεσαι. Και σηκώνεται η ντούχνα από τις 150 κλανιές που έχουν αμολυθεί πριν. Ναι. Ναι. Και μυρίζει βαλβολίνη όλο εκεί το σχέδιο. Και έχει ένα φοβερό του Αγίου Γεωργίου τεράστιο ημερολόγιο. Εννοείται. Mm-hmm. Πάντα η Γιώργης παίζει. Του τροπεοφόρου. Λόγω τσάβιο λίγα και υπόψη. Πάπα. Μη δώσει πάσα, ρε Καραγκιοζάκο. Μπαίνει και ο Γκορέτσκα, ο οποίος. Τι βούτα ήταν αυτή. Δεν είναι φάουλ αυτό. Χουρέτσκα 2024. Πραγματικά. Ποτό και εστίαση. Λάθος πάλι από τους αμυντικούς της Λάτσιο. Και τώρα ο Γκορέτσκα αφήνει στον Κέιν, ο οποίος βγάζει έξω στον Κίμιχ. Θα πάει για το σούτ. Ο Κίμιχ όχι. Κιμίκι. Συγγνώμη. Στα αριστερά η μπάλα πάντα μέσα στην περιοχή με το Μουσιάλα. Δύο παίκτες της Λάτσιο πάνω του. Τώρα πάλι έξω στον Κίμιχ. Για να δούμε αν θα κάνει κάτι η Μπάγκερν. Σουτάρετε, μωρέ. Τι σας ζητάω. Ο Σανέ με τη σέντρα προς τον Κέιν διώχνει. Η άμυνα της Λάτσιο και πάλι όμως η μπάλα από τα πόδια του Κιμ ξανά. Τώρα ο Παμεκανό. Ραμόνα, μπορεί να μας πει καλό μέρος για ραντεβού του Αγίου Βαλεντίνου. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην εκπομπή το πρώτο first date. Μισό. Μπορούμε να έχουμε λίγο την προσοχή σας. Ναι. Λίγο θέλω το πλάνο να έρθει
να μπει σιγά σιγά στο πλάνο η Ραμόνα, μην τη βρούμε κατευθείαν, να μπει σιγά σιγά. Θα πας εκεί. Ναι, λίγο ακολουθήστε λίγο το χέρι μου. Ωραία, ωραία, ναι, ναι, ωραία. Και να μπει έτσι στο πλανάκι η Ραμόνα μας. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Τι να σας δώσω. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ερωτικά Ζητήματα με τη Ραμόνα. Υποδεχτείτε τη Ραμόνα μας. Δεν έχω συνοηθεί τίποτα, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Τίποτα δεν καταλαβαίνετε. Να τσουλήσει λίγο το πλάνο και να μπει σιγά σιγά στο πλάνο. Δώσε την κάμερα σε μένα. Αφήστε το έτσι μωρέ. Δεν μπορούνε να δώσουνε. Ούτε ένα panic shot δεν μπορείτε να κάνετε. Τι λέει εσύ! Κασμός! Τι είπατε αυτό, τι πάνε σοπ! Τώρα Μίτσο, ένα δίκιο το έχει ο Μάκης. Λοιπόν, πάμε Ραμόνα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι, είναι άσχετοι, με σηκώσεις πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν υπάρχει καλύτερο μέρος. Εντάξει, κύριε Σκιοθέτα, είναι ωραίο το πλάνο εδώ. Όχι, δεν είναι ωραίο, δεν ζήτησα αυτό. Άμα δεν ξέρετε. Εγώ δεν ξέρω! Που μου δείχνει το σβέρκο του Νίκου! Μην τσακώνεστε! Λες και είναι βίντεο για μπαρμπέριδες! Μην τσακώνεστε! Βλάκα! Μην τσακώνεστε, ρε παιδιά! Θα μας ακούσει κάποιος και θα λέει δεν είμαστε μουνιασμένοι! Ραμόνα, με σηκώσεις πάρα πολύ. Έχουν κάποια τεχνικά ζητήματα, είναι η πρώτη εκπομπή σήμερα. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς θα τελεβάσω εγώ στα social τα δικά μου. Λοιπόν, Ραμόνα. Έχω 12 followers, σαν το Χριστό. Λοιπόν, θα σας πω τι. Το καλύτερο μέρος είναι η καντίνα στο Μικαλακοπούλου. Στην ποια? Στη Μικαλακοπούλου, η καντίνα. Α, γιατί εκεί όμως? Γιατί έχει πολύ κόσμο ρε Ραμόνα εκεί. Θα πάρεις και θα αρχίσεις να περπατάς. Περπατάς σε το Σταύρο του Μικαλακοπούλου. Ναι, για το αμάξι έχεις παρκάρει. Να πας στη αμάξι. Πανόρμο έχεις παρκάρει. Αφήνεις το κοπέλι μπροστά κύριος. Ναι. Για να δεις λοκό βέβαια. Ναι, ναι. Και αυτή το ξέρει. Α, έχει πάρει και αυτή σάντουιτ. Ναι, τι να την κάνεις χωρίς σάντουιτ. Ναι. Πρέπει να τρώει το γυναίκα να είναι έτοιμος. Να σου πιάσει το αυτό και να στο φάει, να στο πετάξει τα σκυλιά. Έχει σημασία τι θα παραγγείλει, δηλαδή να ξέρω. Καμία σημασία, έτσι κι αλλιώς τα ίδια είναι. Δεν τα ίδια. Τα ίδια παντού είναι. Δεν τα ίδια. Άμα σου φέρω εγώ ένα λουκάρικο από μια καντίνα. Ναι. Και ένα λουκάρικο από άλλη καντίνα. Ναι. Θα ξέρεις ποιο λουκάρικο πιανής καντίνας είναι. Ξέρω. Εγώ προσωπικά. Σκατά! Ναι. Κι εγώ. Μύρτα! Επειδή είμαι μισή Ιταλίδα. Ναι, το κατάλαβα. Και είμαι λάτσια σήμερα. Μπράβο. Γιατί έχει πέσει λοιπόν, και. Ευκαιρία για την Μπάγκερν. Ωραία εκτέλεση του Σανέ. Το έχει παίξει και ο Τάρε, ο θείος σου. Θείος. Ο θείος ο Τάρε. Δεύτερος αδερφός μου είναι το Τάρε, κουτάρε, και έλα τη ζωή μου πάρε. Πουμ, 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 πουμ. Και ο Κισάι. Το Κισάι έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν στη Μιχαλακοπούλου. Ναι. Μπροστά η σύντροφος. Να βλέπεις. Ναι, και από πίσω εσύ με το, και οι δύο με σάντουιτς. Μη μου αρχίσετε πολιτικά κορίτσια μαλακία αυτά. Αυτά σε τρία χρόνια δεν πω... έχουν πάει περίπατο στην Ελλάδα. Τα τρώτε καθώς περπατάτε πριν μετά πάτε στο αυτοκίνητο. Όχι, τα τρώτε και μου λέει ρόσχετη αμάξι. Ναι, άρα τα μπουκώνεις. Ναι, έτσι. Ναι, κασέτα. Ναι. 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 Και μετά πας και λες θα σε πάω στο σπίτι. Ναι. Με είναι φαγκωμένη, μπορεί να σκεφτεί καλύτερα. Ναι. Αν είσαι εγκομενοφύλακα ο Βοσκός. Ναι. Θα φανεί. Καληνυχτάκια. Ναι. Αν σου πει καληνύχτα και πεις εσύ γιατί αγάζεσαι λίγο και δεν σου πει έλα πάνω, εξαφανίσου, αλλά έχεις χαλάσει μόνο 10 ευρώ. Δεν έχεις πάει σε Αργεντίνικο να χαλάς 200 ευρώ και να μην βρέξεις. Δεν την έχεις πάει για ένα ποτάκι πριν πας με Μιχαλακοπούλου. Όχι, γιατί. Τι ωραία πάτε για ευρώ μικρό. Πας κατευθείαν στη Μιχαλακοπούλου. Ναι, αυτό λέμε. Κάνεις το διαφορά. Δηλαδή, άρα την μαζεύεις από το σπίτι της ή δίνεις ραντεβού κάπου. Δίνεται ωραία και τη λες θα σε πάω κάπου που δεν έχεις πάει ποτέ. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Ναι. Και περίεργοι άνθρωποι. Χτύπαμε. Ναι. Και μετά. Λες τι είναι αυτό, άστε σε μένα. Βγες να περπατήσουμε λίγο. Δεν μου αρέσει να καθόμαστε και να είμαστε έτσι. Ναι, ωραία το πας με στιγμής, ναι. Και έχει αυτό λίγο Σταύρος Θεοδωράκης, λίγο καλησπέρα. Ναι. Σε περπατάς, την αφήνεις να πάει μπροστά. Ναι. Αυτεριού, κοιτάς να δεις τι γίνεται. Όχι, μισό λεπτάκι, γιατί πριν φτάσουμε εκεί. Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τη σερβίρεις κάπως ότι θα πάτε κατευθείαν στη Μιχαλακοπούλη στην καντίνα. Όχι! Α, με συγχωρείς. Είναι έκπληξη. Είναι έκπληξη η καντίνα. Είναι έκπληξη. Α, ωραία. Κλείσε τα μάτια. Ωραία, της λες κλείστα. Πού να με έχει πάει. Ναι, κρακ. Πόσα δύο. Και τι γιώνεις και λέει τι έγινε. Είναι περίεργος και κλωθυμικός. Τι παραγγέλνεις όμως. Ό,τι θες. Ναι, αλλά τα ίδια είναι. Ναι, δεν είναι τα ίδια, τέλος πάντων. Λουκάνικο ή κοτόπουλο πανέ. Λουκάνικο. Λουκάνικο βραστό ή ψητό. Ψητό. Α, με τι μέσα. Όλα.
Από εκεί μέχρι εκεί. Ωραία, αυτή λοιπόν, αν γυρίσει και σου πει, μα καλά, με έφερε πρώτο ραντεβού κατευθείαν στην καντίνα. Θε να γυρίσει με τα πόδια νύχτα διπλή τα ρήφα. 28 ευρώ. Όχι, βούλο. Προκορά. Άρα, να σου πω, μπύρα παίρνει, παίρνει νερά. Μπύρες. Μπύρες. Ναι. Ανεύ. Είπαμε μπύρες, δεν είπαμε καλλιέργεια ούρων. Μπύρα. Ωραία, παίρνεις λοιπόν τις μπύρες, δύο μπύρες, δύο βρώμικα. Μην πάρουμε τώρα τέσσερις μπύρες και εξοδευτούμε. Όχι, τι τέτοια, άμα ήταν μπύρες. Άρα 12,95. Μπράβο. Και ξεκινάς του να... Του δίνεις κράτα 15. 15. Και φέρε μου δύο... Ωραίος. Περίμενε. Του λες κράτα 15 και φέρε μου κι άλλα 2 και 5. Σακ, έκπληξη και στο καραγκιόζικη. Είναι ωραίες οι εκπλήξεις, αρέσουν στις γυναίκες. Ναι, ναι. Να ξέρεις, δεν μπορούν τα τετριμμένα. Άρα καταλήγουμε ότι δεν έχεις ξοδευτεί. Ναι, αλλά άμα θέλει, θα κάτσει. Αυτό αφορά το πρώτο ραντεβού ή όλα τα ραντεβού. Το πρώτο, δεν υπάρχει δεύτερο αν δεν γίνεται δουλειά. Ωραία, πες ότι γίνεται η δουλειά. Ναι. Ωραία. Ναι. Είσαι πλέον με αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Και φτάνει η ώρα του δεύτερου ραντεβού. Δεν υπάρχει, ghosting. Α, οπότε είτε πάει καλά είτε δεν πάει καλά, πάλι δεν τον βλέπεις τον άλλον. Ολοκλήρωσες τη σκοπό σου, ποιο κοροϊδεύεις. Εξαφανίζεσαι δηλαδή. Πώς? Αυτό έτσι σημαίνει. Ναι. Εκτός αν έχετε κοινούς γνωστούς, πολλούς. Τι που βγάλει τον τρελό. Όταν έχετε γνωστούς και κάνεις ghosting, τον βγάζεις τρελό. Έλα ρε πλάκα κάνει. Βούλεξε. Βούλο. Έχω κωδικούς στο Insta, θα τη δώσω τη γυναίκα. Γιατί έχεις ένα κινητό και κλέβεις mail, κωδικούς, phishing. Πας οργάνωση. Άρα εσείς προτείνετε... Προτείνω πρώτο... να κάνω τη δουλειά μου. Πρώτο ραντεβού πάντα, πάντα βρώμικο. Πρώτο ραντεβού δεν έχει σημασία, μπορεί να είναι και κρέπα. Μπορεί... γιατί η κρέπα πάει πιο κυριλέ τώρα. Αρκεί όρθιο... Πάρα πολύ ώρα μπαίνει ο Μουσκιάλα στην περιοχή τώρα για την Bayern. Γύρισμα... Τι Μουσκιάλα μας λες. Αυτά μας τα πάνε Μουσκιάλα. Γκεντουζή, αρέσει το αγόρι αυτό. Πολύ αυτό το παιδί, από πάνω είναι. Από πού? Γκεντουζή, από πού είναι με αυτό ναι, τη μαλλί. Ναι. Δεν είναι σαν τον κόμμα τη Βροχοπούλου. Ναι, ναι. Ο Φραν. Ο Φραν. Αυτός είναι. Σωστά. Ρε εσύ αυτός είναι. Ναι, ναι. Ρε εσύ είναι ο Φραν. Αυτός πραγματικά. Είναι. Πού κλαίγε τον Βροχοπούλου. Α, νόμιζα δεν σου χέρι. Ρε εσύ είναι ο Φραν πραγματικά. Μπράβο. Τι ξέρεις είμαι εγώ. Μπράβο Ραμόνα. Ήταν η εκπομπή Tips με τη Ραμόνα. Πολύ δυνατή η Ραμόνα, σε μεγάλη φόρμα έτσι. Μπράβο. Αν και εμένα αγαπημένος μου είναι ο. Ο Μπερλέκης. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, είναι πολύ. Είναι... Βασικά, ξέρεις τι, με τον Μπερλέκη, εγώ δεν περίμενα τη μεταμόρφωση που υπέστη εδώ μέσα. Ξέρεις τι έπαθα. Ήμουν να σου κάνω. Όποιο ζει το κακό, ο μάμερα ζει. Αρχαία πνεύματα. Εν τω μεταξύ, του πάει του Μπερλέκη η πρώτη μορφή του μάμερα. Η πρώτη? Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά. Τι! Ναι, ναι, ναι. Με ένα αγαπημένο μου ο κύριο Μπερλέκη. Είναι πολύ δυνατό ο Μπερλέκη. Όσο ζει το κακό. Δεν μ' αρέσει ο Παράσχο. Ο μάμρα ζει. Κουραμίδα by far να φτιάξει. Πώ θα ήταν ο Παράσχο αν έκανε το μάμρα. Όσο ζει το κακό, α πούμε. Ο μάμρα ζει, α πούμε. Αρχαία πνεύματα του κακού. Αρχαία πνεύματα του κακού. Μεταμορφώστε. Αυτό το σάπιο σώμα. Στο μάμρα. Ο παντοτινό. Και να κάνει με τον μπουφάν το κέλμε έτσι. Έτσι. Και να έχει το πουλόβερ με ρόμβου στο καφέ από μέσα. Α, ναι, ο Νίκος είναι λίγο παράσκο σήμερα. Ναι. Αχ, είναι όχι, ωραίο. Είναι ο προπονητής της ΕΦΕΣ που απολύθηκε. Μπράβο, ναι. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Αυτός ποιος είναι αυτός, για να τον δω. Ο προπονητής της ΕΦΕΣ. Αυτός με τη μύτη. Φρέτσα. Με τώρα σουτ από μακριά. Μ' αρέσει που στάρει τα 40 μέτρα. Κάνουν... Όχι, ναι, ναι, για λίγο, για λίγο. Συνήθως το βάζω στο γάμα. Πώς μου φύγε εμένα τόσο ψηλά. Μα γιατί έχεις δεθεί Kung Lao το Mortal Kombat. Όχι, καμία σχέση με Kung Lao. Πού τώρα το Kung Lao. Καμία σχέση. Μάλλον δεν έχεις παίξει αρκετό Mortal Kombat. Καμία. Φανερώνεσαι. Πες το ότι είσαι ο Σαϊνόμπι. Πες το. Αυτό ναι, Σαϊνόμπι ναι. Α, ο Γιώργος ο Τσέλιος λέει: Μάκη, θέλω να γίνεις το χώμα που θα μας σκεπάσει για να μου τον ακουμπάς όλη την ώρα. Έχεις δει πολλές φορές το Saltburn. Πρόλαβες και τότε πολλές φορές. Μπράβο σου, έχω να σου πω. Το Saltburn. Ναι, θα το ακουμπήσεις όμως. Όχι, δεν έχω τέτοιο σκοπό. Απλά έβαλα μία ερώτηση. Μάκη, σήκω να κάνεις πασαρέλα να δούμε και από πίσω τον Μπουφάν. Όχι. Θέλει να δει. Έχει κάτι φίδια. Ναι, έχει κάτι τα ίδια φίδια που έχει και εδώ. TRI represent, έτσι. Real intellectuals represent. Λοιπόν. Τι κάνει ο τερματοφύλακας.
Αλλά υπήρχε offside στη φάση πριν. Εδώ τι Πέλκας. Τι κουραμαδάρα έχει πάρει αυτός, ρε. Ποιος είναι αυτός, μάλλον του είπανε γρήγορα. Γρήγορα αντίσου, πρέπει να μπει να σφυρίξει. Είναι αυτοί που έχουν την μηχανή. Δεν χρειάζεται να χρεώνουμε κομμωτήρια. Κοίτα. Και εδώ έχει φωλιές. Μια χαρά τα πήρα. Τι καλύτερο θα μου κάνει. Έτοιμος είσαι. Τι καλύτερο θα μου κάνει. Άκουσα, λέει, γράφει κάποιος εδώ για παράταση. Δεν έχει παράταση σήμερα, παιδιά. Είναι first leg του αγώνα. Δεν σας χάλασε. Δεν σας χάλασε καθόλου. Ένας από τους ποδοσφαιριστές που αντιπαθώ πάρα πολύ είναι ο Μέλλερ. Ο Μίλλερ. Ο Μίλλερ. Γιατί είναι καλό παιδί. Φαίνεται πάρα καλά, πολύ είναι, καλό. Είναι, ίσως χωρίς να κάνει το παραμικρό, φαίνεται ναι. Προκλητικός. Ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι και είναι προκλητικός μες στο γήπεδο. Θυμάστε όταν είχαν ρίξει και τα δεν 7. Μπορώ να καταλάβω πώς αυτός ο ποδοσφαιριστής έχει παίξει σε τόσο μεγάλο επίπεδο. Είναι παιχτάρα. Έχει τεράστιο ποδοσφαιρικό μυαλό. Ναι, ναι. Δεν έχει κανένα ποδοσφαιρικό προσόν. Δεν έχει ταχύτητα. Τίποτα. Δεν έχει... Είναι πανέξυπνο. Πανέξυπνο, πάρα πολύ. Ξέρει πολύ μπάλα. Αλλά θυμάμαι είχαν ρίξει τα 7 στη Βραζιλία και καλά. Ναι, 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 ναι. Λες ρε φίλε, βασικά είναι, το blueprint του κλασικού υπερόπτη Γερμανού. Ναι, ναι. Είναι ναι. Ο σπουδαίος αυτός τύπος. Έχει το ίδιο καλούπι αυτόν τον πρώτο Γερμανό με τον οποίο μίλησα όταν μετακόμισα στο Βερολίνο πριν το 13. Το 12, μάλλον, συγχωρείτε. Ευκαιρία τώρα για την Bayern. Τρομερή. Τεράστια με το Μουσιάλα. Τρομερός συνδυασμός. Ναι. Στο 40 λεπτό. Και είμαι με ένα φίλο μου μπαρμάνι, ο οποίος τον πετυχαίνω την ίδια περίοδο στην. Τι θα γίνει με αυτό το ακουστικό, το σπάσω, ναι. Και μου λέει, επειδή δεν ήξερα, αυτός είχε πηγαίνω έρθει πολλές φορές στη Γερμανία, μου λέει: θα πάμε στο τάδε μπαρ, πολύ ωραίο, να το δεις αυτό. Λέω: ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, καθόμαστε και μας παίρνει ώρα, μιλάμε στα ελληνικά και γυρίζει ένας Γερμανός, Μίλλερ, τέτοια φάση, με αυτή τη σκατόφατσα τύπου υπεροψία. Ναι. Και κάνει I don't recognize your language, where are you from? Και του λέμε Greece. Greece! Pay your taxes! Και γυρίζει την άλλη. Τι λες ρε φίλε. Και ήμασταν, το κοιτάγαμε καλά καλά, το λέμε να του σπάσουμε καποτήρι στο κεφάλι. Αλλά λέμε όχι, εντάξει, οκ, ας πιούμε το ποτό μας. Την Ελλάδα μας, το στόμα σου έβιασες. Πιστεύω ότι ο Μίλλερ θα είναι προπονητής στα τσικό Άντερ 15 της Μπάγερ, θα παίζουν με τα τσικό της Βολφσμπουργκ, θα είναι 27-0 και θα λέει συνεχίστε! Ξεφτυλίστε τους δαμάθους! Νομίζω ότι είναι μια κατηγορία με τον Γκάν τότε που είχε πάει στο. Και αποκρούσει τα πέναλτι από τα παιδάκια. Βεβαίως. Καλά τα έκανε. Να μάθουν τα παιδιά. Αλλά είναι τη φλωρόπαιδα. Πιστεύω ότι είναι τη ίδια σχολή ο Καν με τον Μίλλερ. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι ο Μίλλερ παίζει με τα παιδιά του και του κάνει τάκλιν. Ναι, ναι. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι παίζουν στην ίδια ομάδα. Ναι. Καλά τα κάνει να μάθουνε. Είναι τα βρίσκουν όλα έτοιμα. Είδε πει να πέσει. Ναι, πήγα να πέσω. Μίλλερ θα μπορούσε να είναι ο Green Goblin. Ναι. Σωστό. Η Ράιν Γκόσλινγκ. Ο Φελίπε Άντερσον πήγε να μπει, κόπηκε. Φελίπε Άντερσον. Καλός ποδοσφαιριστής με. Εντάξει, πέρασαν και τα χρόνια. Πέρασαν τα χρόνια, ναι, δεν έκανε ποτέ την καριέρα. Εγώ τον περίμενα. Ήταν το πουλέν μου στο FIFA. Όταν πήγε στην Premier League, εγώ πίστευα ότι θα ναι, κάνει. Ναι, και εγώ το πίστευα. Αλλά... ήταν από τις μεταγραφές, Μάκη, που έκανα πρώτες μεταγραφές ο Φελίπε Άντερσον. Ναι, ένα φεγγάρι. Και έχει και ονοματεπώνυμο επιτυχίας. Πολύ. Μάλιστα, τι έχουμε εδώ. Αυτό είναι ο προπονητής. Αυτό το μουστάκι έχει. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία κίνηση του Σανέ. Σακαρλί μινί, αχιόκα... Μπαγλάβα. Κεμπάπ. Γιαούρτλου. Η Λάτσιο, η οποία προσπαθεί να οργανώσει την επίθεσή της, αλλάζει ωραία παιχνίδι. Μια χαρά στέγεται και η Λάτσιο. Ο Λουσαρμπέρτος τον Γκεντουζί. Νάτος! Έλα ρε, Μίλλερ. Φραν! Κρατάει, Ισάξεν, πέφτουν πάρα πολύ. Κρατάει την μπάλα, ευκαιρία τώρα για τη Λάτσιο. Δεν μπορεί να κοντρολάρει ο Ιμόμπιλερ. Ισάξεν, βάλτε το να τους κάνεις κηδεία εκεί. Τίποτα. Το άλλο πόσο είναι το άλλο παιχνίδι. Για να δούμε. Λοιπόν, Στέλιο, τι θα κάνεις εσύ! Για να ανοίξεις το σκορ κάποια στιγμή. Τι έχουμε εδώ. Αυτά είναι. Αυτά είναι, φίλες και φίλοι. Τώρα ναι. Τώρα ναι. Να. Γλάνε στα γάρια. Να. Πολύ ωραία. Εγώ, γιατί μου φαίνεται ότι δεν είναι πολύ ωραία. Φίλε, και το δέρμα είναι σακόλ. Του παρέντε στην πίτσα πάνω. Ναι, δεν θα είχα θέμα εγώ. Ας την πίτσα στην άκρη. Ναι, γράφει εδώ ο Άρης, μα και ο Μίλλερ δεν είναι ο χαμένος αδερφός του Γουίλεμ Νταφό. Ναι. Ναι. Και ο Μαργαρίτης. Ναι. Θες να με το σέρνεις όλο κατά εκεί. Το σέρνω για να το φύγω. Να κόψω. Εγώ λίγο θες θα να πάρω. Θες να κόψεις πρώτα σαν τον πατέρα της οικογένειας. Όχι, κόψε εσύ. Να κόψω κομμάτια. Με το μουστάκι που έχεις δικαιούσα. Είσαι μεγάλη μάνα.
Είδες, σε σκέφτηκα. Είναι παγωτό. Τώρα, παιδιά, εγώ θα κάνω παρασπονδία σήμερα. Μα γιατί είναι, ρε. Αυτό το εξωτερικό που έχει, παιδιά, είναι άθλιο. Γιατί, ρε, εγώ το έφαγα. Το ξέρω. Σου φαίνεται αυτό άθλιο και τα άλλα που έπινες, που ήταν πόδια αρλεκίνου και έλεγες πολύ ωραία, θα τα γλύψω. Ναι, αυτό το εξωτερικό το... Αυτό που είναι σαν δέρμα κόλλο, σαν κανονικό δέρμα. Δεν είναι ωραίο. Ωραίο είναι. Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν. Μαγκή, σκάβω για να φάω εγώ. Και μου πήρες την καλύτερη μπουκιά, Μάκη. Χάλια είναι. Χωρίς αυτή τη ροζ μαλακία, ναι, είναι πολύ νόστιμη. Γιατί είναι ωραία η ροζ μαλακία. Κάτσε να δοκιμάσω εγώ τη ροζ μαλακία. Έχει μια πολύ περίεργη γεύση, δεν έχει. Όχι. Δεν είμαι παράλογος, έτσι. Δεν έχει γεύση. Είναι κάτι... Κάτι έχει. Είναι κάτι ανούσιο. Κάτι ανούσιο. Τέλο πάντων, από τι χειρότερε τούρτε που έχουμε φάει. Όχι, ρε φίλε, διαφωνώ. Δεν έχουμε φάει και τούρτε πολλέ εδώ πέρα. Έχω πάει σε μία γιορτή. Έχει φτιάξει μία τούρτα. Στη ζωή μα εννοώ. Αλλάξτε... Ζαχαρόπαστα. Αλλάξτε παραλίγο κάτι... να μιλάμε όλοι έτσι. Για χαρά. Αλλάξτε... Καλό βράδυ και κανονίστε να τα πούμε πρωτοχρονιά. Εγώ, αυτή η τούρτα ήταν η Αλεξάνδρα στο μαγαζί που έκλεινε το ζαχαροπλαστείο. Είμαι σίγουρο και πήγε μέσα. Από το αεροδρόμιο, και γύρω. Λέει, έχει μείνει καμία του Αγίου Βαλεντίνου και λέει, έλα αγάπη μου εδώ. Να σε διακόψω. Μας στείλαμε από την Όρμπετ. Πάρτο. Και πολύ καλά, ποιος θα το σκεφτόταν. Ποιος θα σκεφτόταν στην εκπομπή να στέλνει μέρα να στείλει αυτή την τουρτάρα. Ποιος. Ποιος. Αλήθεια. Προεδράρα. Μιλάμε μέλη. Και το καλύτερο. Αυτό. Γάμιζα η τούρτα! Ημιχρόνιο 0-0, Λάτσιο Μπάγερν. Πάρα πάρα μια πυρουνιά, γιατί αυτή η κρεμούλα μ' άρεσε. Έχω να σας πω. Και τι θα γίνει με αυτό το ακουστικό, Χριστέ για Παναγία. Βγάλε το μακούλι. Φάει λίγο ακόμα. Οχ. Άκουσα ένα θόρυβο πίσω μου. Εγώ νόμιζα να το έκανε σε πίτι. Όχι, δεν θα χεστώ. Παιδιά, να σου πω ειλικρινά, από τη στιγμή που δεν χέστη την προηγούμενη φορά, είμαι safe. Το καλύτερο σχόλιο το έκανε κάποιος που έγραψε ότι το στομάχι του Μάκη είναι κάτι τύπου πυρηνικό. Είναι Gotham City. Gotham City, ναι. Φοβερό σχόλιο. Λοιπόν, μπορώ να έχω λίγο μαύρο υγρό από αυτό που κολομάνει οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, λίγο νεράκι. Όχι, φυσικά ένα ποτηράκι με πάγο, σα παρακαλώ. Δοκάρι Σοσιεδάδ. Ένα ποτηράκι με πάγο θα σερβίρω μόνο με το νεράκι μου που μου έχετε αφήσει εδώ, κύριε Φώτη. Ναι. Σας ευχαριστώ. Στόκο πατουλαρίσματο. Όχι, παιδιά, εγώ διαφωνώ. Ήταν πολύ φρέσκια, αλήθεια. Φρέσκια η τούρτα από το πρωί, από την Όβη. Πολύ φρέσκια. Παιδιά, το βρήκα μισό το βρήκα. Ήτανε πολύ φρέσκια και πραγματικά ήτανε τέλειος συνδυασμός. Η κρεμούλα ήτανε αφρός. Η σοκολάτα μέσα ίσως μπορεί. Έχεις να... φάει ναι. Καλύτερη κρέμα φράουλα αυτό από πάνω σιρόπι. Δεν ξέρω, παιδιά, έχω χρόνια να φάω τούρτα. Ίσως η καλύτερη τούρτα που έχω φάει στη ζωή μου. Για μένα μέσα στις... Τρεις καλύτερες τούρτες ναι, που δηλαδή έχω φάει. Για μένα έχω πάει καλύτερες... σε γενέθλια τώρα 40 χρόνια, όλο σε γενέθλια πάω. Δεν έχω χάσει γενέθλια. Αλήθεια. Ναι, ρε. Όπου γενέθλια λέω να πάω. Έχω φάει τούρτες. Και άσχετα γενέθλια. Ναι, ρε. Άμα δω κάποιον χειροκροτάω, σηκώνομαι ας πούμε σε μαγαζί και πάω, μου λέω μπορώ, λέω να σας ευχηθώ και μου λέει να σας δώσουμε τούρτα. Λέω ναι, φέρτε. Έχω φάει αυτή η τούρτα, παιδιά. Δεν παίζεται, ρε παιδάκι μου. Και χωρίς γενέθλια. Δεν παίζεται. Δηλαδή να μας στείλει κάποιος τη συνταγή. Αυτό θα είναι δύσκολο. Γιατί σιγά μην το θυμάται. Ο Μάικ Κούρτις λέει Νίκος, Τούρκος Χασάπης που το γύρισε σε Masterchef και τώρα φτιάχνει κοκορέτσι στο δάσος και το κάνει TikTok. Ναι, το ακούω αυτό. Μας έχουν πρίξει με αυτές τις συνταγές στο δάσος, όπου και πάντα είναι και ένα σκυλί. Είναι πολύ αυτός που μαγειρεύει στο δάσος, παιδιά, είναι πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι no face video. Δεν είναι αυτός μόνο. Έχουν βγει 600.000. Αυτός δεν δείχνει.
Δεν δείχνει το πρόσωπό του. Δεν δείχνει το πρόσωπό του. Ξέρεις τι, η τούρτα ήταν πολύ φρέσκια. Και... αλλά θα ήταν ωραίο να κάνεις. Δεν δείχνει το πρόσωπό του. Και να βγάλεις Novibet. Όχι, από εδώ. Δεν δείχνει το πρόσωπό του και κάνει τρομερές μαγειρικές. Κατάλαβες ποιο λέω. Έλα, ναι, αυτός είναι τόσο καλός, φαντάζομαι ότι έχει φοβερός. Φτιάξει. Έχει φτιάξει και δικιά του σειρά με μαχαίρια πια. Ναι, ναι. Πουλάει γενικά δικά... αυτοί που μαγειρεύουν στο δάσος στο TikTok έχουν και ειδικά αυγά και έτοιμη κρέμα γάλακτος και πυρωμένα σκεύη. Και μπουκάλια και... ειδικά. Και ειδικά και πέτρες. Γενικά σε ένα δάσος έτσι πας. Λες, θα πάω στο δάσος, τι θα πάρω. Θα πάρω 6.000 ευρώ εξοπλισμό. Αυτό λες, ωραία, έχω πάρει το sleeping bag μου, τα τηγάνια μου τα πήρα. Πήρα τηγάνια. Πήρα τα ειδικά βούτυρα. Πήρα τα φιλέτα. Πήρα τα ριμπάι. Πήρα τα κρεμμύδια. Εν τω μεταξύ, αυτός που μαγειρεύει στο δάσος, εύχομαι να τον φάει πραγματικά αρκούδα να τελειώνουμε. Δεν κόβει το κρεμμύδι με μαχαίρι. Ενώ τα έχει όλα, τα κόβει με τον μπαλτά. Πάρε ένα μαχαίρι, επίδειξη με τον μπαλτά. Εύχομαι έτσι. Μα πουλάει τα μαχαίρια του, αυτό σου εξηγώ, ρε. Δεν είναι ένας, ρε. Τα κόβει όλα με τον ίδιο μπαλτά. Με τον ίδιο μπαλτά. Ένας είναι αυτός πολύ καλός. Ένας το έχει κάνει γνωστό. Ναι, ένας το έχει κάνει γνωστό, αλλά στο TikTok κόβουν όλοι με μπαλτά. Εν τω μεταξύ στο TikTok δείχνει ένα κρεμμύδι, κάνει έτσι, είναι κομμένο το κρεμμύδι. Α, ναι, και αυτό, ναι. Ναι, ναι. Το κάνω κι εγώ έτσι, κόβεται. Πρέπει να ξέρεις, Αλέξ. Τι να ξέρω, το κάνω έτσι, κόβεται το κρεμμύδι. Όχι. Δείξτε το μα. Ας το δείξει πόσο, 2 λεπτά κόβει ένα κρεμμύδι. Ναι, είναι άντρας. Αϊ, καλό. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ, ξέρετε, εγώ τρίαμε γύρω από όλα τα παραγγέλνω και χαίστηκα. Ναι, κάνω. Και καλά κάνετε. Παίρνω, έχει φύγει το παιδί, έρχεται το παιδί, πληρώνω. Γεια σας, η παραγγελία σας. Εγώ παρήγγειλα. Μπράβο. Ευχαριστώ, κύριε Φωτή. Παιδιά, είναι η τελευταία προσπάθεια που κάνω για να μείνει το ακουστικό. Αν φύγει, θα το λούσω με κυροζίνη και θα το κάψω. Έχω ίσκι μέσα. Έχω προβλήματα. Ραμόνα, τι δώρο πήρε. Περαστικό. Δώρο για μένα! Πήρα μπιλάκια. Α! Πήρα μπίλιες. Anal beads. Ναι! Πήρα έτσι σαν κομπολόιτη ψωμιάδι, είναι το μεγάλο. Ναι. Το οποίο δεν είναι κομπολόι στην πραγματικότητα. Όχι, όχι. Είναι... και να σου πω κάτι, δεν μου έκανε κάτι. Έχω ένα κομπολόι που δηλαδή χάρη... τώρα που το φοράω, τώρα που μιλάμε, δεν με ενοχλεί. Α, το έχεις φορέσει. Ναι, ναι, είναι κουμπωμένο. Ναι. Έχω πάρει ένα κομπολόι με πέτρες από τα κουφονίσια, θέλετε. Χωλής ή νεφρόν. Για κομπολόι, γι' αυτό ή για. Κομπολόι, αλλά με πέτρες τετράγωνες. Κυβάκια. Εγώ πέτρες τετράγωνες δεν. Κυβάκια. Μπόψου καράκ. Τετραγωνό παντελονίς. Γι' αυτό είσαστε έτοιμοι. Αχ, μάλιστα καπετάνιε. Δεν σας ακούω. Αχ, μάλιστα καπετάνιε. Ποιος είσαι θάλασσα σε άλλαν άλλη. Έβλεπα φουντούλη πριν. Αχ, Παναγία μου. Οχ. Τι έγινε, παιδιά, τι έχουμε. Ο Ράπτης είναι ο μπάτσος του Μόλι, συγγνώμη για τη μετάφραση. Ο Πολ Μπλάρτ. Βεβαίως. Και... απέσιο πρώτο ημίχρονο. Τι απέ, ποιο τα γράφει αυτά, μωρέ. Το καλύτερο πρώτο ημίχρονο που έχουμε δει τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν ξεπέρασε τίποτα την τούρτα όμως, Μάκη. Τίποτα. Τίποτα την τούρτα. Μάκη, πες λίγο Βιτίνια. 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 Ωραία το λες αυτό. Βιτίνια. Βεβαίως. Βιτίνια. Φριτ. Φριτ. Πώς το λένε και το τέτοιο να τον πακετών. Πακετών. Μιλιετάω. Μιλιετάω. Φάει λίγο τούρτα, ρε ραπ. Δεν θέλω άλλο, ρε Άλεξ, ρε. Είπε ο πρόεδρος. Ραπ ίδιος με Μάτι Μάθεσον. Μεγάλη. Φίλε, σωστό, μεγάλο παράσημα το ραπ αυτό. Στο μουστάκι, ναι. Σπουδαίος Μάτι Μάθεσον. Ναι, δεν ξέρω αν το γνωρίζει το Μάτι Μάθεσον. Είναι ένας χονδρός. Α, ωραία, τον ξέρω. Σεφ. Εντάξει, είναι... σε φάρα. Όχι, θες κυλάκια να το φτάσει στο Μάτι Μάθεσον. Είναι, αλλά είναι σε φάρα. Και είναι ένας από τους βασικούς σεναριογράφους του The Bear. Ah, ο Μάτι Μάθεσον. Της ταινίας, της σειράς. Σειρά, The Bear, Μάτι Μάθεσον. Ναι. Στο Disney δεν είναι. Κύριε Θοδωράκη, εμείς έχουμε δικαιώματα τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί. Δείξτε τον. Δεν έχουν αναγνωριστεί, κύριε Θοδωράκη. Αυτή τη στιγμή έρχονται εγκάθετοι και μας κολλάνε τα ακουστικά στα αυτιά. Αυτό είναι το κράτος τους. Κάσε καλά τώρα. Μας κολλάνε τα ακουστικά οι βαλτοί των μπάτσων. Για να μην μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι, να σκεφτόμαστε μόνοι μας και να μας μιλάνε οι εγκάθετοι του, στο στούντιο μέσα αυτοί. Εγώ να πω ότι αυτό το ακουστικό έχει τσιπάκι μέσα και αυτή τη στιγμή δεν ελέγχω τις κινήσεις μου. Αν κάνω κάτι. Σηκώνει το πετάει. Αν κάνω κάτι το οποίο είναι προσβλητικό, δεν το έχω κάνει εγώ. Ναι. Ελέγχομαι με RFID Chip Blue Pin Project. Έτσι, από όμως. NTP World Order.
Ναι, νου του πού. Νου του πού. Νου του πού ή γου του πού όπως είμαστε εμείς σήμερα. Ναι. Τι δουλειά έχει ο Τσαλάν. Όχι. Δεν είναι ο Τσαλάν, παιδιά. Δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν το Τσαλάν ήταν πολύ πιο παχύ. Ήταν λίγο του παθολόγου. Ναι, μπράβο. Του Τάκη Βουγιουκλάκη. Μισό λεπτό. Μάκη Γνωμούλα για Νάιλ Ρέιντζερ. Ναι. Είμαστε από τη Φιλαμονική του Δήμου Περιστερίου. Δυστυχώς εκλάψαν κάποια μουσικά όργανα και θα θέλαμε τη συνδρομή του κυρίου Τσουβέλλα. Παιδιά, δώστε μου βιντεοκλήσεις με τυφλούς. Είμαι έτοιμος να σας δώσω τα χρήματά μου. Οκ. Τι κάνει. Σε κοιτάω. Α, ερωτικά. Γιατί σου βγήκε λίγο, σε κοιτάω. Και να σου πω κάτι. Πολύ, πολύ μας κουνιάζεται. Αυτοί λένε κάτι τέτοια. Πολύ μας κουνιάζεται. Α, Μάκη σερβιτόρο στο Ιαπωνέζικο Fusion Gastro Bar, κόβει Wagyu τρίμηνη ορίμα μπροστά σε πελάτες. Το ακούω. Ωραίο. Το ακούω. Πολύ ωραίο. Το ακούω, αυτό. Το ακούω. Ο Μάκης όμως δεν θα ήταν σερβιτόρο. Ο Μάκης θα ήταν όταν παραγγέλνεις και στα κρέατα μισό λεπτό να φωνάξουμε τον κύριο Μάκη. Α, που σου δείχνει τα ναι, κρέατα. Ναι, που έρχεται, είναι ο ειδικός στα κρέατα. Ρε φίλε, σου πετάει νεκρά πράγματα. Αυτό εδώ είναι από το πίσω μέρος του μοσχαριού. Υπερκουτκάνια. Αυτό εδώ. Σου λέει κάτι λέξη. Εγώ μετά δεν θυμάμαι. Πουρτουκάνια. Αυτό εδώ είναι από εδώ μέχρι κάτω διάφραγμα. Αυτό εδώ είναι διάφραγμα, είναι το καλύτερο μέρος του μοσχαριού. Έχουμε πέους λεμούριου καταπληκτικό. Καταλαβαίνετε από πού είναι. Το θέμα δεν είναι, το θέμα είναι ότι στα εξηγεί και μετά του λες και ωραία. Δύο με γύρω απ' όλα. Θέλω, όχι, θέλω ένα διάφραγμα. Πώς το θέλετε, well done. Έτσι. Και καλά κάνει. Όχι. Και καλά κάνει. Μπράβο σε αυτόν, πιστόπε. Σομελιέ κρέατων, βεβαίως. Ναι, παιδιά, εδώ υπάρχουν σομελιέ νερού πλέον στη χώρα μας. Α, ναι, το είδα βεβαίως, και βεβαίως. Λοιπόν, τουαλέτα δεν πήγε ο Τσουβέλλας και ανησυχώ. Στο παιδιά, ημίχρονο. Πλέον δεν έχω τέτοιες ανάγκες. Mm-hmm. Γιατί δεν έχω μόριο. Μάλιστα, ναι. Το έδωσα στην Ήρα. Πλάκα, ρε φίλε, είδες πόσο παρατηρητική είναι. Όταν έχει ημίχρονο, πάντα πας τουαλέτα. Ναι. Γιατί δεν πήγε σήμερα. Δεν νιώθω την. Δεν θέλω. Και θα δω. Δεν θέλω. Εγώ όμως θέλω. Τρελό, split. Και πάει και κατράει 10 λεπτά. Αχ, το είχα ώρα μέσα. Μου πήγε να σκάσει φούσκα, μου είχε γίνει σαν κομπόστα κάτω. Έχεις μπερδευτεί ποτέ. Ξέρεις τι έχω πάθει. Καμιά σκηνή. Σε καμιά υπηρεσία. Όχι, ενώ να πας σε καμιά εφορία και ξαφνικά να σε εκνευρίσει κάποιος. Όχι, θα σου πω τι έχω πάθει. Στη Λάρισα στο κυποθέατρο, γεμάτο το κυποθέατρο, είναι να κάνω τσάκωνα. Που ήμουν με το Θανάση και τσάκ και κάνω. Και ξεχνά τη φωνή. Δεν ξέρω να το έχει πει αυτό, ναι, φοβερό. 30 δευτερόλεπτα περπάταγα και λέω. Α, την κούραση. Πρέπει να έχω πάθει εγκεφαλικό, έλεγα από μέσα μου. Το κοιτάγαν όλοι. Άλλο γέλαγε, άλλο. Σιωπή στο θέατρο. Και έκανα. Και έκανα. Αλλά βλάκα τι νόμιζε, ότι ξέχασα να μιλάω. Και έλεγα από μέσα. Με κοίταγε ο Θανάση. Λέει, πάει αυτό. Μου λέει, τι έπαθε. Του λέω, ξέχασα να κάνω. Δεν θυμόμουν να το κάνω. Έλεγα στο μυαλό μου, κάτω. Και το μυαλό μου λέγε. Μήπως ήταν το ανασωπητικό σου. Δεν είναι φοβερό κάτι τέτοια κόλπα. Με κατέστρεψε το μυαλό σου. Πήγα στα μπουζούκια και ερχόντουσα και μου λέγανε το ανασωπητικό σου, θα βγάλω μια selfie. Με κατέστρεψε. Αλλά ο Βαντίδης δίπλα μου έκασε και νόμισε ότι είμαι κάποιος τραγουδιστής. Και μου λέγε επιτυχίες σου στο τραγούδι. Και σαν του πάνε κάποιος είναι. Ότι είναι κάποιος, ναι. Ούτε καν, ναι. Πάω, μου λέει λίγο στο Ζαφύρι Μελά και έρχομαι. Ναι, του λέω εντάξει, έχει έρθει και ο Ζαφύρης. Έχει ανώτερη δισκογραφία. Ναι. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Ναι, όχι, λέω ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ ωραίο όταν θες να κάνεις 5 πράγματα και το μυαλό σου αποφασίζει να σου πει δεν θα τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Μα θέλω. Δεν θα τα κάνουμε. Εγώ το έχω ξαναπεί, το παθαίνω στον ύπνο. Α, υπάρχουν πάρα πολλά βράδια το οποίο, ας πούμε, τα οποία έχω ξεχάσει πότε είχε τον τελευταίο καφέ και τον έχω πιει πάρα πολύ αργά και ξαπλώνω και μου λέει το μυαλό μου βρε καλός τον. Ήταν ερωτικά καλές. Και μου λέει βρε καλό. Τώρα θες να κοιμηθείς, δεν λέω ναι, αν δεν πειράζει. Όχι. Μέχρι τις 4 το πρωί θα κοιτάς το ταβάνι. Καλά να περάσεις. Αν με χρειαστείς, εδώ είμαι εγώ. Κουρασμένο το γυαλί που είναι εκεί μπροστά. Το γυαλί το. Του πέσκι. Όχι του πέσκι. Το διάφορο. Το μεταλλικό, το μεταλλικό. Το μεταλλικό, ναι. Εγώ ξέρω τι είπα, θα θέλω να προθέσω. Κοίτα λίγο την κάμερα. Θέλω να δοκιμάσω κάτι και λίγο την κάμερα. Περίμενε.
Αξέχαστος. Δυο μάτια. Εδώ κοιτάει το δόγκανο λογικά. Ξέρετε τι έπαθα το Σάββατο, παιδιά. Δεν μου είχε ξανασυμβεί ποτέ. Τι, Νίκο? Δεν ξέρω. Βλέπετε όνειρα εσείς γενικά? Ναι, ρε. Βλέπετε. Ναι. Εγώ να δω πάρα πολλά χρόνια. Sorry, είδα εγώ κάτι όνειρα που με τρομάζουν και ξυπνάω. Ναι, όχι, και δείχνουν πόσο σ' αγαπάω. Ακριβώς. Εγώ βλέπω πάντα. Πάω να πέσω και ξυπνάω. Τώρα είδα ένα όνειρο, λέω. Πάω να πέσω και λέω στο μυαλό μου: θα ξυπνήσω. Και είχα στο όνειρο, κυλήθηκα κάτω, δεν ξύπνησα ποτέ. Έπεσα σε κάτι πέτρες. Παιδιά, εγώ είδα έναν εφιάλτη το Σάββατο, δεν θυμάμαι να σου πω τίποτα. Πνιγόμουν με στον ύπνο. Η μόρα είναι. Και ήθελα να ξυπνήσω, να μην μπορώ να ξυπνήσω και ξυπνάω και ούρλιαζα. Ναι. Ξύπνησε η γυναίκα μου. Είχες φάει σοκολάτα. Δεν είχα φάει τίποτα. Γι' αυτό. Το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα. Παιδιά, το ξαναπάθει αυτό το πράγμα. Εγώ θα σου πω τι έπαθα. Τι αξέχαστος δεν έχει πεθάνει ο άνθρωπος, ρε, λέει ο Κρυπάμα. Όχι, ρε, αξεπέραστος ήθελα να πω. Ναι. Και είπα αξέχαστος. γιατί είναι η φωνή του Πούμπα. Τίμον και Πούμπα είναι ο Κωστής. Βεβαίως. Λοιπόν, ναι. Εγώ μια φορά και εγώ ξυπνάω και πνιγόμουν εδώ. Γιατί είχα δεθεί. Είχατε βάλει κολαρό. Είχατε φορέσει τσόκ. Ναι, αυτό, ναι. Αυτό μια φορά. Γενικά σας αρέσουν τα τσόκ? Μ' αρέσει να, ναι, μ' αρέσει να γενικά να νίγεται. Δεν μπορώ να τα εκφράσω όλα. Αλλά άλλη μια φορά ξυπνάω και κάνω και ήμουν αγασικά, ήμουν στο λεωφορείο, ούρλιαζα. Και μου λένε Βούλος το μας τρόμαξε. Έκανα γιαγρίνιο. Αλλά εγώ είχα πάει ένα λεξ. Ναι, το ράπερ δεν τα ξέρω. Δεν προλαβαίνω να τα ακούσω αυτά. Είχα κουμπώσει ένα λεκ και ήταν να σταματήσω μεσολόγη και ξύπνησα αμφιλοχία. Και μου λένε εσείς, λέω για μεσολόγη, εδώ είναι αμφιλοχία. Καλό Πάσχα του, να σε κάνω. Εγώ, ωραία παιδιά, η αμφιλοχία. Έχω περάσει πάρα πολύ καλά. Ακόμα χειρότερα έχουν περάσει οι άνθρωποι που ταξίδευαν μαζί μου στο αεροπλάνο. Πηγαίνω Λονδίνο. Εγώ έχω το μεγάλο κακό ή καλό, ανάλογα με τη φάση. Όπου να με αφήσει, εγώ θα κοιμηθώ σε 5 λεπτά. Α, το αεροπλάνο. Όπου να όχι, οπουδήποτε. Έχω κοιμηθεί βλέποντα το show στο αν πάνω στο ηχείο. Έτσι. Βάραγε το ηχείο, έσπαγε το ηχείο. Λοιπόν. Όπου και να με αφήσει, αν μου πει Μάκη, τώρα μπορεί να κοιμηθεί. Σε 5 λεπτά έχω φύγει. Έχω ψαλπάρει. Ταλέντο είναι αυτό. Ταλέντο είναι. Μπαίνω εγώ, πιάνω τη θέση μου στο αεροπλάνο. Είμαι και μέσα, ξέρω εγώ, στο μέσα κάτσαμε. Οπότε δεν έχω. Παράθυρο. Ναι, δεν έχω να σηκωθώ τίποτα για μαλακή. Excuse me. Τίποτα. Λέω, μάκαρε, εδώ είμαστε. Καληνύχτα. Γεια σα. Και είμαι έτσι. Δεν πάω να κοιμηθώ. Πάω να χαλαρώσω. Και είμαι έτσι. Ναι, εντάξει, θα κοιμηθώ. Γάμισο. Και φοράω την κουκούλα. Είμαι σίγουρος ότι ροχάλιζα. Okay. Σίγουρος. Ναι. Και σε κάποια φάση κάνω απλά αυτό. Και τρέμα. Μα χέστηκαν τρεις θέσεις μπροστά, πέντε θέσεις πίσω. Το έχω κάνει πρώτη μέρα στο στρατό. Είναι. Και ψάχνω όλοι. Τι έγινε, τι έγινε. Γιατί είχα τα άσημη από μεσολόγιο και άρτα κανένα. Τη νύχτα πολύ. Εγώ φωνάζω. Λέω τσιφτεντέλια. Έχω κάνει κατάδυση. Τα πάντα. Εγώ, παιδιά, παραμιλούσε πάρα πολύ όταν ήμασταν μικροί. Ο αδελφός μου, ήμασταν σε κουκέτα. Οπότε την πρώτη φορά που τον είδα. Όχι, ρε, είμαστε κουκέτα. Ρε, πολλά παιδάκια μένανε. Κουκέτα. Την πρώτη φορά λοιπόν που τον είδα τον αδελφό μου, είχα πάθει σοκ γιατί είχε σηκωθεί στο κρεβάτι. Ήταν ο Κλαδόν. Είχε κάτσει στο κρεβάτι ο Κλαδόν. Με κλειστά τα μάτια και έκανε. Και λέω, όπα, λέω, δεν πάει καλά. Αυτό κάτι δεν είναι καλό αυτό. Μετά από μια εβδομάδα. Μετά από μια εβδομάδα. Πολύ κουρασμένο. Τον βλέπω έτσι. Έπεσε, ρε, από πάνω. Έρχεται ο πατέρας μου, λέει, μας φωνάζει και τους δύο. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο κρεβατάκια. Θα κοιμηθεί ο Θανούλης, θα κοιμηθεί κάτω και εσύ θα κοιμάσαι πάνω. Του λέω, okay. Και την επόμενη μέρα θυμάμαι ότι έχει ξυπνήσει υπνοβατή. Πάει κατουράει τα παπούτσια του πατέρα μου. Α, για να μαρκάρει την περιοχή του. Και το την ώρα αυτό, και αρχίζει και πηγαίνει προς το σαλόνι. Όπου του λέει ο πατέρας μου, κάτσε και του λέει κάτι. Του λέει, Θάνο, πού πας? Στον ύπνο και το κάνει. Έτσι, με στον ύπνο του. Πάει στην κουζίνα και ξαναγυρνάει και ξαπλώνει και κοιμάται. Το θυμόταν την άλλη μέρα? Όχι, δεν θυμόταν τίποτα. Τα ούρα του τα δείξατε? Ναι, του λέμε κατούρι στα παπούτσια του μπαμπά. Άντε, ρε, κοροϊδεύετε. Σοβαρά σου μιλάω, ρε. Όχι, έτσι έλεγε αυτός.
Ξεκίνησε και το ευκαιρία δεύτερο. Ευκαιρία για τη Λάτσιο τώρα. Παντάτο! Ευκαιρία κοντά στο 1-1. Τεράστια ευκαιρία για την Λάτσιο. Βάλτο ρε φίλε να προηγηθείς. Τεράστια ευκαιρία. Ο Νόιερ κάλυψε πάρα πολύ καλά τη γωνία του. Το άργησε τίχος. Πάρα πολύ να εκτελέσει ο Ίσαξεν. Ρε Ίσαξεν. Λίσαξεν. Συγγνώμη. Όχι, τι και ούτε ο Γιώργο, είναι φίλο άνθρωπο. Δεν είναι μάκι. Ναι, τι. Είναι 0-0. Ναι. Ένα τι λέω, ναι, τι είπα, ένα 0. 0-1 είπα. Καλά. Να κάνει το 1-1. Εντάξει, μωρέ. Εντάξει, αφού το φλάτζε, να δεν πειράζει. Θα έρθει, δεν πειράζει. Πώ πάει το μάτι. Εγώ μια φορά είχα δει ένα όνειρο ότι έχασα μια δίκη. Όνειρο ήταν. Όχι, έχει μάτς λέω, τα κάνει το ένα. Ναι, ο Κιώτος έχει μάτς. Είμαστε στο 48ο λεπτό. Να πω κάτι για το Champions League. Ναι. Υπερτιμημένο. Όπα, όπα, όπα. 0-0 το 1-0. Πόσο και το άλλο 0-0 δεν είναι. Τώρα Παναθηναϊκός είναι καλός, Τζουβέλα. Γιατί, πότε είπα εγώ είναι καλός. Μετερίμι είμαι εγώ. Ναι, το ξέρω, επειδή βλέπω είναι στο 0-0 και το Παρί. Λοιπόν, έχουν παιχτεί 100 λεπτά ποδοσφαίρου στους 16 και είναι και τα 2-0-0. Πώς θα κάτσει ο νέος άνθρωπος στο σπίτι να παραγγείλει και να ασχοληθεί με την μπάλα, ε? Πώς θα το μήπως κάνει. Το κάνανε... Και το άλλο μάτς 0-0 είναι. Ναι. Ναι. Μήπως το κάνανε πασα-πασα-πασα-πασα-πασα-πασα. Κυρία τώρα για τη Λάτσιο βγαίνει από τα αριστερά. Για να δεν δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι Λάτσιο. Καλύπτει πάρα πολύ καλά ο Κιμ. Την έφοδο. Αυτό δικό μα. Βλέπετε εδώ, λάθος του είπαμε κανό, πιέζεται από τους παίκτες Λάτσιο. Πώς παίζει αυτός ο ποδοσφαιριστής βασικός. Σκέφτεσαι πως είναι οι άλλοι. Αυτό σκέφτομαι. Εδώ βλέπουμε την ευκαιρία του Ίσαξεν. Εδώ σιτά. Άργησε πολύ, πάρα πολύ. Τον ακολούθησε πάρα πολύ καλά όμως και ο Νόιερ. Εδώ θέλει σιτ με τη μία. Πού πας, άστο το κοντρόλ αυτό. Άστο. Κοιτάξτε πόσο με πλάγια βήματα ο Νόιερ καλύπτει την. Πες κάνει φοβερές προπονήσεις σε χάντμπολ, έτσι, τέρμα χάντμπολ. Βεβαίως. Λοιπόν, κόρνερ για τη Λάτσιο τώρα. Καλό είναι! Εκτελεσμένο ευκαιρία. Πάλι χέρι. Ποιο έπιασε την κεφαλιά εκεί, όχι Σάι. Πήγα να την πιάσω εγώ την κεφαλιά, αλλά πετάχτηκε. Βγήκε μπροστά μου. Δεν μπόρεσα να την κάνω. Λοιπόν, νέο κόρνερ για τη Λάτσιο. Πιέζει η Λάτσιο. Στέλνω, στελάκι, στέλνω, γιο μου! Τι θα έκανε εσύ, σαν να μην το ξαναδεί. Να πάρω τη σωστή θέση για να πλέον να είμαστε τέλειο για ένα κόμπλο. Οπωσδήποτε υπάρχει μια ευκαιρία τώρα γιατί και οι δύο ομάδες είναι με 10 παίκτες και αυτό δεν δίνει πλεονέκτημα σε καμία από τις δύο ομάδες. Αυτή τη στιγμή είναι η Μπάγερ Μονάχου, αλλά και η Μπάγερ Μονάχου και αυτή 11 παίκτες έχει, Αλέξη. Εσύ πως θέλω να μπει γκολ σε λίγο. Είναι πολύ πιθανό να μπει γκολ, αλλά είναι πολύ πιθανό και να σου πω, Αλέξη, να μην μπει κανένα γκολ. Απίστευτο! Δεν το περίμενα! Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σάγκη, ο λόγος μας είναι Νικόλα, ο λόγος. Δεν μας ακούνε οι κολοτράφτες, συνεχίζουμε από τα στούντιο. Ο Κουκάλλας είναι μαζί μας ή γιορτάζει σήμερα, ρωτάει ο Ζωτάρο. Καλά, έχει πασαληφθεί με φυστικοβούτυρο και κυλιέται στον καναπέ κάτω. Α, ωραίο. Ρε, μπορεί να είναι υπηρεσία ωραίο. Το παιδί. Ναι, υπηρεσία. Είναι το λεγόμενο μπέσο που δεν κολλάω. Ναι, mm-hmm. Peanut butter. Mm-hmm. Ωραίο αυτό το μπέσο που δεν κολλάω. Αγάπη μου, δεν είχα κορδιλώματα πριν. Τα είχα πολύ παλιά και έπεσε το ανασωπητικό μου. Δεν έκανα τίποτα. Κλασική τακτική φουσικόρτ. Βεβαίως. Σανέ τώρα. Σανέ! Λοιπόν, ναι, Μάκη και Ντουζί θα μπορούσε να είναι. Ναι, το έχουν διαβάσει. Ο Ντουζί είναι μπάρμαν που είναι γιος του αφεντικού σε τύπου καφέ καφοδίο. Όχι. Που δεν κάνουν και κοκτέιλ και τέτοια. Λοιπόν, ουίσκι κοκακόλα. Τι ουίσκι έχεις? Έχω γκαζάρ και ένα Τζόνι Γκόκερ. Ο Γεντουζί δεν είναι στη παραλία. Αυτός που έχει στο τέρμα της παραλίας τα water sport, ρε. Ξεκάθαρα. Ναι. Πραγματικά, ναι. Που πας και λες, και είναι και λίγο ταλαιπωρημένα. Τα τζετσκί δεν δουλεύουν. Ευκαιρία τώρα μεγάλη για την Bayern. Θέλω τα παιδιά μου να κάνουν μπανάνα. Και λέει πηγαίνετε στον Όντα εκεί στη γωνία. Εκείνο ο Γεντουζί, ο οποίος έχει απλωμένα όλα τα εσωσίβια να στεγνώνουν. Ναι. Έχουν κάνει προηγούμενοι. Είναι φέτες τα οποία βρωμάνε τα μαγιό Χαβάιαν και πουκάμισο κοντομάνικο ξεκούμποτο και είναι με τον μπουκλέ του μαλλί του και λέει παρακαλώ πείτε μου εσείς τα παιδάκια τα δύο είναι για κάτω το 10. Κοίτα, οι δύο ώρες είναι στα 45 ευρώ. Τζέτσκι δεν έχει για τα μικρά γιατί δεν τα δίνουμε. Δεν δίνουμε αυτά εδώ τα σαπ βέβαια, είναι στο 10 ευρώ την ώρα άμα γουστάρεις.
Και άμα, ναι, άμα θέλετε το μικρό, τον ανεβάζω με αλεξίπτωτο πάνω με παρατέτιο, πώς το λένε. Με παραφλού. Με παραφλού. Επειδή είναι μικρός, όμως δεν ζώνει. Άμα πέσει, ναι, έπεσει. Ανεβάζω και τους τέσσερις μικρούς. Δεν ζώνει κανονικά. Εγώ σας το λέω, οφείλω να σας το πω για λόγους ασφαλείας. Άμα το παιδί πέσει, εντάξει, νερό είναι, τι θα πάθει. Ναι, μου υπογράφεις κάπου ότι το παιδί το δικό μου, το παιδάκι, ο αδερφός είναι ο φαντάρος, ότι θα έχει υγεία εδώ. Πώς δεν θα έχει. Και άμα δεν έχει, δεν φταίω εγώ. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Δηλαδή, να σου πω αυτό κάτι. Δεν είναι δήλωση τώρα, επαγγελματία. Δηλαδή, άμα δεν σας αρέσει, πηγαίνετε να δείτε τι βαργούλες. Ναι, ορίστε. Καλά, άμα είναι κουβέντες τώρα αυτές. Έχουμε ποδηλατάκια πολύ ωραία. Καλά, εντάξει, έχουμε ποδηλατάκια. Δεν σας κάνουν τα αυτά. Καλά σας κάνουνε και καλά σας κάνουν Μητσοτάκης και να σας φορολογήσει και τα κουπιά. Και τα κουπιά. Και τα κουπιά να σας φορολογήσει. Άντε μου στο διάολο. Πάμε, Σπύρο. Πάμε. Που του τραβάνε το χέρι και το βγάζουν. Νικόλα, ωραίο το look Mark Ruffalo που λανσάρεις. Ναι, ναι, ναι ρε, poor things. Ο Ρίγας Φεραίος, ο Ruffalo. Mm-hmm. Ο Βαλαστηλής. Τέλειο. Το είδες το που... Βάλτε φαγητό στο ραπ. Έχει παιδιά, έχει σοκολατάκια, έχει γλυκό, έχει τούρτα. Είναι αποτυχημένες. Κοίτα, αυτό, American Beauty. Μέχρι πάνω σου. Χαλιά, ό,τι φέραν σήμερα χαλιά. Φάει ένα τέτοιο. Εκτός από την υπέροχη τούρτα. Η οποία έσπηρε. Φοβερή, φοβερή. Χασέ, δεν την τρώω. Εγώ πιστεύω και μετά από τέσσερις μέρες. Δεν την τρώω για την υπόλοιπη που θέλω, γιατί είναι τόσο νόστιμη. Γιατί πιστεύω ότι δικαιούνται και όλοι οι παραγωγοί να δοκιμάσουν αυτή την υπέροχη. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αφού τη έχει κάνει γλυφοκούτα. Και ωραίο γκρο πλάν στην τούρτα ήταν αυτό. Για δείξτε πάλι. Ρε παιδιά, όταν υπάρχει. Όταν υπάρχει σκηνοθετική ματιά, δεν κρύβεται. Τέλο. Δηλαδή είναι Francis Ford Coppola ήταν αυτό το πλάνο. Δεν είναι. Παπαναγία μου. Παπαναγία μου, μωρέ. Παπαναγία μου, τι κάνει ο άνθρωπος, μωρέ. Δώσε πάλι το πλάνο, ρε. Δώσε το πλάνο. Να δει ο κόσμος πώς είναι η τέχνη τη σήμερα ημέρα. Ορίστε, 2024. Μην το κάνεις αυτό. Για την τέχνη, για την τέχνη, για την τέχνη. Συνέχισε, μείνε στο πλάνο. Μείνε στο πλάνο να δει ο κόσμος γίνεται η τέχνη το 2024. Δεν είναι ωραία. Τα δικαστικές παρεμβάσεις, τα ωραία πώς γίνονται. Μου πηγαίνετε στη Νέα Υόρκη, την Αμπράμοβιτς που κάθεται εκεί πέρα, σαν την τύψα με την αμνησία και κοιτάει τον κάθε τη Χάρπα στο πάγιο κάτω απέναντί και το λέμε τέχνη. Αμνησία. Εδώ κοιτάξτε με την τούρτα και τα πυρούνια. Ζωντανό πράγμα, ωραίο σπαρταράι. Άντε να πούμε. Αυτή η τούρτα είναι ένα ποίημα. Φυσικά και είναι. Οι πρώτοι 10 που θα τηλεφωνήσουν. Δεν έχω κάποια δώρα, αλλά θα φανεί ότι είναι γρήγοροι άνθρωποι. Ναι, και επίσης θα τους μιλήσουμε. Ναι. Θα πρέπει κάνετε... να βγάλουμε καμιά γραμμή. Ορίστε. Όχι, όχι, όχι. Τι έγινε. Έχουμε βγάλει φαγητά, έχουμε βγάλει διάφορα γραμμές, δεν βγάζουμε. Όχι, μαγί. Τι να κάνουμε. Να βγάλουμε καμιά γραμμή. Α, έτσι όπως το θα έρθει η ώρα που θα χτυπάει το κουδούνι και θα μπαίνει ο Φώτης. Πώς πήγε η κουβέντα τόσο μακριά. Ναι, πήγε. Escalated quickly. Να σου πω κάτι. Θα έρθει ο Φώτης. Κλίν, 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 κλίν. Με δίσκο. Και εγώ θα πω έξι με στέβια. Γιατί με ενοχλεί. Με δίσκο και... Αχ, Παναγία μου. Με δίσκο και μια έτσι... Άστο, Νίκο. Μας βλέπουν εδώ. Ράπτε ξανά ως σιναριοφύλακας. Ναι, ναι. Είναι οριοφύλακας, φαντάζομαι, εννοείς. Στο Netflix που δείχνει για Μεξικανούς πώς τους τσεκάρουν. No merdente, muy importante, la pasando. Ο Δημήτρης ο Μπενίσος ρωτάει, ράπ θέλεις να γίνεις ο Βαλεντίνος μου? Όχι. Τι βρίσκω με Μπενίσκο, πες. Τι βρίσκω με Μπενίσκο. Αυτό. Θα το κάνει story εδώ. Αλλά δεν τρολά. Ο Νίκος ο Ιωάννης ρωτάει, Μάκη, έχω 9,5 χρόνια σκέφτη να κάνω. Να τα κάνει 10 και φύγε. Ό,τι νομίζεις, ναι, 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 δεν υπάρχει. Το θέμα είναι να το ξέρει και η κοπέλα. Α, ο Στράτος ο Παπ λέει, καλησπέρα. Είμαι ο Βαλεντίνο Ρώση και σήμερα έχω τη γιορτή μου. Θα μπορούσα να έχω μια φωτό του ραπ με στόμα ανοιχτό. Άντε πάλι. Ναι, αλλά με μουστάκι δεν έχει ραπ. Αλλά σε μένα, Μίτσο. Θα είναι ωραίο με το μουστάκι ανοιχτό το στόμα. Κέρασε! 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 Κέρασε, ναι! Κέρασε! Μπράβο, ραπ. Δεν κολώνει ο ραπ. Μάικ, σε ποιο λεπτό είμαστε? Είμαστε στο 8ο λεπτό του πρώτου χρόνου.
Δεν μου λες, θέλεις να τσακωθείς με αυτούς τους speaker που δεν λένε είμαστε στο 58, είμαστε στο 13ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ναι, βούλος το ρε φίλε. Ναι. Στο 58 είμαστε. Ναι. Δεν έχει 2,45 λεπτά. Ωραία, πάει μέχρι 90. Για τον Παμεκανό τώρα. Και το άλλο που λένε. Ευκαιρία καλή για τον κεφαλιά. Καλή κεφαλιά. Δεν είναι 15 Δεκεμβρίου, δεν είναι 15 Νοεμβρίου, είναι 35 μέρες μετά Χριστούγεννα. Βούλος. Ναι, αχ, ναι. Αυτό. Ναι. 35 μέρες μετά Χριστούγεννα. Γιατί με βάζει ρε βλάκα να σκεφτώ. Πες είναι 18 Νοεμβρίου. Σαν κάτι κρεμασμένο σε σφαγείο αυτό το τουρτόνι. Όχι ρε παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Γιατί ρε παιδιά, κάτι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία είναι αυτή η τουρτά. Είναι φρεσκότατη. Και μου αρέσει αυτό το ρόζ από πάνω που είναι σαν δέρμα ανθρώπου. Α, ο Ραπ λέει με Χέτη τώρα έκανε εύκολα δίδυμα με Μαρσέλο Σάλλας. Πεχτάρας. Θα ήταν χιλιανός ναι. Ναι, θα ήθελα να και ματσέτε λίγο και Κωνσταντοπούλου ματσέτε. Ντάνι Τρέχο. Βοηθός του Ντάνι Τρέχο. Θα έτρεχα δηλαδή για αυτόν. Να πούμε ότι. Πάτα τον μόνο σου, Ραπ. Ζητάω συγγνώμη. Αλλά εμένα μου άρεσε. Ευχαριστώ ρε φίλε. Πάντα ξέρω ότι ό,τι και να γίνει στη ζωή μου θα έχω μια θέση στο θέατρό σου. Ορίστε. Θα μπαίνεις στο θέατρο. Γεια σου, είμαι ο Ραπ. Let's play a game. Θα είναι το σιό το ποδηλατάκι. Έχουμε απουσία από τον από τον άσποντο φίλο του Ραπ σήμερα. Ποιον? Το Φιλίπ Αλεξάνδρου. Μη με σκάς. Σήμερα δεν σου λείπει Ραπ. Σήμερα ειδικά. Εντάξει, σήμερα του Βαλεντίνου. Τον ξεχνάω συνέχεια. Έχει, μας ξέχασε κι αυτός. Αυτή είναι η ζωή. Νομίζω ότι κουράστηκε κι αυτός. Έχει πιάσει τέλος Φεβρουαρίου δηλαδή. Εσύ είσαι κουρασμένος από το Σεπτέμβριο. Ναι. Εγώ 2 Σεπτεμβρίου είμαι χάλια ρε. Μόλις έχω γυρίσει πρώτη μέρα. 2 Σεπτεμβρίου σε meeting. Δεν υπάρχει αυτό από τόσο νωρίς ρε. Εσύ πότε ξεκίνατε ραδιόφωνο? Εγώ λέω ξεκίνησα 24 Αυγούστου με την αγωνιστική. Δεν γίνεται αυτό. Εμείς ξεκινάμε τα σχολεία. 13. Με τα σχολεία μετά να γίνω ξαμάδρυο. Τι σούπα μάτς βλέπουμε ρε φίλε. Ματσάρα, Champions League, φοβερή διοργάνωση. Ο τραυματισμό του Χισάη, ο οποίος θα γίνει αλλαγή. Καλύτερα το Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Φεύγει λοιπόν ο Χισάη. Είδαμε τη φάση η οποία δεν φάνηκε να είναι τόσο σοβαρή. Αλλά και μπήκε ο Λατσάρη. Μόνο Λατσάρη. Λατσάρη. Ο οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα χαμηλά στον αστράγαλο και πιάνει... στο ύψος περίπου του Αχίλιου. Έτσι το πρόσωπό του θα έλεγα πολύ προβληματισμένο. Πραγματικά. Θα λέγαμε. Αν μου επιτρέπεις κιόλας Αλέξανδρε, και σε καλωσορίζω για ένα ακόμα βράδυ ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ειδονής. Εγώ με την Λάτσιο φοράει το γαλάζιο του ουρανού και το άσπρο της κοκαίνης. Μια Λάτσιο πραγματικά η οποία μέσα στο σπίτι της προσπαθεί να επιβληθεί της Μπάγερν του Μονάχου, αυτού του γίγαντα του ευρωπαϊκού φουτμπολ. Αλέξανδρε, τι βλέπεις για το μάτς και... τι είναι αυτό που μυρίζεσαι, οσμίζεσαι ως τελικό αποτέλεσμα αυτής της εξαιρετικής. Κύριε Μπουλουγουρά, νομίζω ότι πάμε για μια ισοπαλία, γιατί θα έλεγα ο δεξής ο μπακ εδώ δεν είναι καλή. Φάουλ εδώ! Απαράδεκτο! Βλέπω ισοπαλία και βλέπω δύσκολο να μπαίνει και κάποιο γκολ. Αν με ρωτάτε, γιατί δεν υπάρχει ρυθμός, δεν υπάρχει. Υπάρχει τίποτα, τα έχω διαλύσει όλα. Δεν υπάρχει ένταση, θα λέγατε. Ναι, ναι. Εσείς τι βλέπετε, κύριε Γκολμπουλούρα? Εγώ βλέπω ένα ξερό 1-0, αλλά δεν μπορώ να ορίσω εάν θα το βάλει η Λάτσιο, η Μπάγερν ή κάποια άλλη ομάδα σε κάποιο άλλο μάτσο. Σας ευχαριστώ πάντως που με καλέσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Όχι, εσείς είστε ο παρουσιαστής. Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα. Να είστε καλά, κύριε Τσουβέλα, πώς λέγεται. Στο τέλος θα το πω και εγώ με ζήτα. Επίσης, πείτε μας ένα αστείο, κατά μας να γράψουμε. Λοιπόν, μια φορά πάμε. Ο πατέρας μου έκλασε. Καταπληκτικό, μπράβο κύριε Τσουβέλα. Είχε πάρει την κουβέρτα και έκανε The Champions League. Άξια τα μισθά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ για το καλύτερο. Ευκαιρία τώρα για την Μπάγερν, σκατά. Πολύ ωραίο μάτς βλέπουμε πάντως, πολύ ωραίο μάτς. Εκπληκτικό. Αυτά είναι παιχνίδια, ρε. Ανυπομονούσαμε. Δεν είναι και καλή Μπάγερν, δεν έχει κάνει κάτι αξιόλογο. Γιατί... Τσούβι θα αφήσει μεγαλύτερη φράτζα από το Μάκη. Ναι, γιατί όχι. Γιατί να μην το αλλάξουμε δηλαδή αυτό.
Ρε Φίλιππε, δεν σε έχω δει, αγόρι μου. Ρε Μάκαρε, λέει, εδώ και μια ώρα σου γράφω. Συγγνώμη, Φίλιππε, δεν το έχω δει. Γίνεται ένα χαμός εδώ πέρα. Παρακαλώ, τι λέει. Α, τι κάνει εκεί ο Μίκι Κουίν για το ραπ. Α, πολύ ψαγμένο. Βεβαίως, βεβαίως. Το Μίκι Κουίν το ακούω. Πριν έρθει στον μπάκετ, νομίζω έχει έρθει χωρίς μουστάκι. Χωρίς μουστάκι. Δεν το έχω δει, Φίλιππε, τώρα σε είδα. Μάκαρε, γνώμη για το heel turn του Ροκ και ότι πήρε μέρος στο πήρε στο του Ρόμαν, ναι. Ράπ είναι σαν αστυνόμο στο Τέξας, ναι. Γκολ ο Κέιν, sorry, με 10 λεπτά μπροστά. Όχι, το γυαλό. Λες Ζαβαλή. Όχι. Δεν το βλέπω. Τσουβέλα, πότε θα έρθει Κρήτη για ένα stand-up comedy. Καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Να περιμένετε. Το καλοκαίρι. Να περιμένετε και να κάνετε υπομονή. Να πάρετε νουμεράκι και να περιμένετε τη σειρά σας. Το καλοκαίρι. Ποιο είναι το καλύτερο φαγητό σε όλη την Ελλάδα? Να περιμένετε. Στο Ρέθυμνο, στο Χάσικα. Ωραίο, ε. Είναι μεσογειακή Σουσί. Κριτική με, ένα, με μια Ρέθυμνο, μικρή στο παραλλαγή. Στην παλιά πόλη μέσα. Στην παλιά πόλη. Κριτικό σουσί. Σκέψου ότι νοικιάζω στο ξενοδοχείο που είναι κολλητά σε αυτό το και μαγαζί. Και σου φέρνουν σούσι. Ακριβώς, μου φέρνουν σούσι με χαρούπι και παίρνω 3 κιλά πάντα. Εντάξει, πάρα πολλοί σεφ πηγαίνουν στο Μιχάλη και ρωτάνε, ειδικά για τη συνταγή με το σικό, ότι δεν τη δίνει. Μιλάμε για ένα πράγμα. Πώς. Τη δίνει σε σούσι. Σικό τη σούσι. Ναι. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εκεί για μένα είναι ένα εξαιρετικό. Από το κορυφαίο που έχει φάει. Ναι, δεν υπάρχει και δεν είναι τυχαία που οι νικητές του Masterchef δουλεύουν εκεί. Ο Τιμολέο Διαμαντής δούλεψε μια σεζόν μετά την νίκη του εκεί. Και ο Φώτος Αλατοπρακόπουλος. Ακριβώς. Και ο Βασίλης ο Σκουντής έχω δουλέψει. Ναι, σεφ! Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να σου σεφ ο Βασίλης Σκουντής. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχω ένα πιάτο. Έχω σοτάρει το κρεμμύδι. Έχω κάνει αλλαγή κατεύθυνση στη μελιτζάνα και έχω δέσει με ένα πίκε ρολ το μοσχάρι. Είναι νουά νουά. Γιατί έκλαιγε νουά νουά. Και η σάλτσα, η χλεμπονιάρα η λεγόμενη. Εμπαπέ. Και μετά θα πιάσει τη μασχάλη στο κόμμα. Βεβαίως, εννοείται. Προφανώς. Προφανέστατα. Και Αλέκο το Φιλόπουλο θα άκουγα σε κουζίνα. Εννοείται. Αλέκο! Αλέκο! Βέβαια. Ετοιμάσαι το μοσχάρι γιατί έρχεται ο Έκτορας. Θα το δούμε βέβαια. Μόσο πελάτη τελικά έχει καταστρέψει τη βραδιά σήμερα. Λάθος ο Αγγελίας. Ζητάει well done. Ενώ ξεκάθαρα αναφέρουμε στο μενού ότι σερβίρουμε το τατάκι. Το οποίο δεν μπορεί να είναι well done γιατί δεν λέγεται τατάκι. Φοβερά πράγματα. Ο πελάτης άσχετος. Λοιπόν, Γάλλος. Το τατάκι το έχεις κάνει χάλια. Δεν φταίω εγώ, σεφ, αλλά ο πελάτης. Τι έχει γίνει αυτό με τατάκι, θέλει well done τατάκι. Έχει ακουστεί, ναι, ναι. Ποιος το έχει πει αυτό. Μήπως είπε και το ταρτάρ, μπορείτε να μου το ψήσετε αυτό το ταρτάρ. Έτσι, να το ψήσετε λιγουλάκι και το πέρασε το τηγάνι μια στιγμή. Είμαι φαν, δηλαδή, όπου υπάρχει ταρτάρ και στο Ρίο Αντίριο σε καντίνα να είναι. Μου αρέσουν εμένα. Τατάκι τόνου. Όχι, ταρτάρ Μόσκου. Όχι, τατάκι τόνου. Γιατί όχι, ναι. Γι' αυτό είναι ωραίο. Βεβαίως, τατάκι... πολύ ωραίο. Έχει πολλά τάπεζα, λοιπόν... τατάκι τόνου. Εγώ τρώω ταρτάρ το κοτόπουλο. Δεν είναι καλή ιδέα αυτό. Με μια χαρά, είναι φοβερό. Με τα πούπουλα όμως, κατευθείαν. Λοιπόν, αντεπείτε τώρα για τη Λάτσιο. Δώσ' την Καραγκιόζη! Ο Ιμόμπιλε κρατάει την μπάλα, πάει πάνω του. Ο Παμεκανό κρατάει, ο Ιμόμπιλε θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Ίσαρ δεν τη δίνει ευκαιρία τώρα, να το. Άργησε πάρα πέναλτι. Πολύ. Πέναλτι, έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι. Το έδωσε! Το έδωσε, το σκότωσε. Ο Ίσαξ είναι για κάποιο. Και κόκκινη κάρτα! Κόκκινη κάρτα στον Ουπαμεκανό! Ουπαμεκανό! Κόκκινη κάρτα! Τι θέλει, αγκόρι μου! Περίμενε, πρέπει με τη σκαριά να τον βρήκε στο σουτ. Για να δούμε λίγο. Στο καλάμι. Υπάρχει κόκκινη είναι κάρτα. Όλοι οι παίκτες της Μπάγεν είναι πάνω στο διαιτητή. Είναι ο Κίμιχ, είναι ο Κέιν. Είναι ο Γκερέιρο. Ο Τούχελ, Κυραλέκο εδώ, Κυραλέκο Τούχελ. Για να δούμε τι φάση εδώ. Κλέβει ο Σανέ. Παίρνει όμως την μπάλα ο Φελίπε Άντερσον, κρατάει την μπάλα, κοιτάξτε πόσο πάλεψε εκεί. Α, είναι στον Ίσαξεν. Είναι το τάκλιν του Παμεκανό. Ναι, βέβαια, είναι πολύ σκληρό. Πάρα πολύ σκληρό τάκλιν. Του πήρε τα μέτρα. Α, μαν τον πάτησε στο καλάμι. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Τέλειος ο διαιτητής. Μαρκάρισμα. Σωστός, κόκκινη. Πολύ κακό μαρκάρισμα στον Ίσαξεν. Εμείς νομίζαμε ότι κάτι είχε γίνει με τον Ιμόμπιλε. Εδώ ο πιτσιρικάς λέει ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Τη Μπάγερν. Ποιο γερμανικά.
Βεβαίως. Αυτό είπε. It's only about the penalty. Ο Παμεκανό, ο οποίος ακόμα. Εγώ αυτό ποτέ δεν έχω καταλάβει όταν σου δίνει κόκκινη κάρτα ο διαιτητής. Ποιος ο λόγος να κάθεται να το συζητάς μαζί του, λες να αλλάξει γνώμη. Και να μπορεί πει, έχεις πάει... δίκιο. Είναι έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι τώρα που μου το λες εσύ. Ναι. Ότι δεν το θέλες. Έχεις δίκιο. Τι σου λέω τόση ώρα. Τη βάζω πίσω. Βάλτε πίσω. Λοιπόν, πέναλτι για τη Λάτσιο. Στο 67ο λεπτό και έχουμε και κίτρινη κάρτα στον Κιμίχ. Ναι. Για διαμαρτυρία. Καλά, θα το είχαν πει μωρέ, άμα δεν ήταν τώρα κάρτα. Τώρα έχει, δεν έχει νόημα. Μάρς, Μάρς. Να διαμαρτύρεσαι, Φελίπε Άντερσον. Όχι, η Μόμπιλε. Νομίζω... Εάν η Μπάγεν διπλαρώσει τις ήττες της πρώτα από την Λεβερκούζεν, που τις βάζει πολύ δύσκολα για την κατάξυση προαθλήματος, η αλήθεια είναι και τώρα. Να το πω απλά, τις πέταξε και τρία μπαλάκια. Δηλαδή, ναι. Και δεν είναι το θέμα αυτό. Δεν είναι της εύκολο. Πέταξε γκολ ο δανεικός της επίσης. Ναι, και είχε και νεύρα του. Δεν πανηγύρισε κιόλας. Είχε και νεύρα του Χέλ ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανονισμοί με τους δανεικούς. Έκανε ολόκληρη φασαρία. Λοιπόν, ο Immobile. Έλα, Immobile. Να σου πω. Έλα, το βάλε. Με μύτη πιο κόκκινη από τη δική μου. Το βάλε. Εννοείται. Σε λάθος γωνία θα πέσει ο Νοέρ και αλλού θα πάει η μπάλα. Θα σουτάρει όπως κοιτάμε αυτή τη στιγμή το τέρμα πάνω δεξιά. Χαμηλά θα το κάνει και πάνω ο Νόιερ. Δεξιά, πάνω ο Νόιερ, δεξιά. 21 το λεπτό. 20 ευρώ πάνω δεξιά. 20 ευρώ. Εγώ σου λέω εναντίον Νόιερ, φεύγει ο Immobile για να δούμε. Γκολ! 1-0. Ο Τσίρο Immobile, ο αρχηγός της Λάτσιο, κάνει το 1-0. Άρα τώρα μου χρωστάς 30. Είπα, άστο το χιλιάρικο. 2 χιλιάρικα σου ζήτησα. Λοιπόν, σου είπα θα το ρίξει χαμηλά και θα το ψαρώσει και θα πάει σε άλλη γωνία ο Νόρ. Μου είπες ψηλά. Εγώ σου είπα στην ίδια γωνία ψηλά. Ναι, ή πήγε χαμηλά. Το ψάρωσε τον Νόρ. Χαμηλά. Ε? Τότε, γιατί, 20 ευρώ. Αφού παίζει τα καρά. Έχουμε 50 στην μπάνκα. Ωραία. Μου κάνει 50 περίπου μου βράμου, τα έδωσε. Σου λέω μπαλαντέρι το τα οχτάρια. Τι μου λέει. Αλλά και εγώ σου είπα 21 κόκκινο, το έπαιξε. Μικρή μεγάλη στο καφενείο. Θες ένα σοκολατάκι. Όχι. Πάρε. Έφαγα μια πυρουνιά τούρτα. Κάνα... Τάκη Λεμονή για προπονητή Μπάγερν εύκολα. Κοιτάξτε, welcome Τάκη Λεμονή. Χλίμπιντιχ Ουμπεράλε. Γνωρίζω τη γερμανική πραγματικότητα, έτσι. Δεν το κοίταζε το πέμπτο. Έβλεπα τούτη φρούτη στο RTL. Ναι, ναι. Έχω δει τον Ιησού από τη Ναζαρέτ στα γερμανικά. Ο Χριστός και η Παναγία. Παιδιά, δεν βάλαμε γολάνι. Λοιπόν. Μην γολάνι. Κοίτα αυτό, γύρω να το πίσω να το δούμε. Λοιπόν, 1-0. Έχει πει ο Παπαβασιλείου, ο Γρηγόρης, ναι, το εξής το Περιστέρι. Πολύ μπάλα ο Γρηγόρης ο Παπαβασιλείου. Έχει μια κυρία το μωράκι και λέει μωράκια και μωράκια. Σοβαρά μιλάς. Ο Γρηγόρης ο Παπαβασιλείου παίζαμε μπάλα πριν πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για παιχταρά Παπαγιώτης και κατέβαινε έτσι με την ομάδα του Παπάγου. Και μιλάμε για πάρα πολύ μπάλα. Ναι, ξέρει πολύ. Πολύ μπάλα, πολύ καλό. Και ο Μπακόπουλος είναι πολύ καλό. Είναι ο παίξιμο Μπακόπουλο. Είτε ο πρώτο κόρη στο πρωτάθλημα. Και ο Πελέ ήξερε πολύ ποδόσφαιρο. Όχι. Σαν τον Μπακόπουλο δεν ήξερε ο Πελέ. Μπορεί να σηκώσει φρύδι. Άσε τώρα. Άσε τώρα τα. Του έχουμε δει μωρέ αυτά τα δημιουργήματα, αυτοί οι ρομπότ. Γερέρο! Τι ήταν αυτό, μ' άρεσε! Γερέρο! Τι κάνεις! Έλα μέσα, Γερέρο! Άσε με λίγο ακόμα, ρε μπαμπά! Γερέρο, είπα τώρα αμέσως, έλα μέσα! Ρε μπαμπά, άσε με λίγο ακόμα, είναι τελείων, θα στο σπάσω, έλα μέσα! Έρχομαι, μπαμπά! Θα βγαίνει μόνο Παρασκευή, Γερέρο! Μα εδώ είμαι, ποιον φωνάζεις τώρα! Πες τη Φρίντα να έρθει μέσα, και εσύ κι αυτή! Έχει μαγειρέψει η μάνα σας, Γερέρο! Πάλι τον Γερέρο. Γερέρο! Τέλεια ηλικιότητα! Τέλεια ηλικιότητα 40 χρόνων! Δεν είμαστε καλά! Μιλάμε για ηλίθιους! Τώρα θα το σκέφτομαι. Γερέρο! Πω πω Καϊλίκη. Ούτε δεν μπορείς να γίνει. Γερέρο. Το κάνω κι εγώ. Είμαι σίγουρος. Είναι τόσο βλάκας που θα πάει σπίτι και θα μπει και θα λέει Γερέρο. Στην ήρα θα κάνω Γερέρο. Και
μεταξύ, ξέρεις, εγώ την είδα τη φανέλα την πλάτη του Γκερέρο και κάνω μόνο του Γκερέρο. Είναι αυτός ο κλασικός που γελάει η εξέδρα, ρε, που το φωνάζει στην εξέδρα κάνω. Τι αλλαγή είναι, ποιος γέννη. Ορίστε, ο K42 7, gate 7 λέει, ελάτε καρδίτσα και τρίσας. Ακούστηκε κάπως επιθετικό αυτό. Ελάτε καρδίτσα και τρίσας. Εσύ που έχεις πάει, που έχεις ταξιδέψει όλη την Ελλάδα, καρδίτσα. Πολύ ωραία. Και ωραίο μαγαζί, ναι. Πάρα πολλές φορές, καρδίτσα, τρίκαλα, τα κάνω πάντα διάδα. Α, ναι. 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 Ποιο κόσμο είναι καλύτερο σε εμά. Τα δεν είναι πολύ ωραία που και έχουμε πολύ δεύτερο γκολ τη Παρή 2-0 με το γκολ του Μπαρκολά στο 70 λεπτό. Μπαρκολά. Ο Μπράντλι Μπαρκολά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τις τελευταίες μεταγραφικές προσθήκες της Παρή από την Λιόν. Ο σεφ μας, σήμερα ο Σωτήρης ο Μπαρκολά. Εύκολα. Ναι. Πάστρισεφ. Ναι, Πάστρισεφ, Σωτήρης Μπαρκολά. Ναι. 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 Για γλυκό προτείνει ένα μιλφέχ λίγων τυριών. Έτσι με λίγο μασκαρπόνε. Ναι. Τρούφα μαύρη. Γερέρο! Διπλή αλλαγή για την Λάτσιο. Μπαίνει ο Πέδρο και ο... Ποιος ο Τατή. Και μπαίνει Τάτη! Τάτη! Βγαίνει και ο Immobile. Βγαίνει και ο Immobile. Ναι, αφού περπατάει. Του πέναλτι με το οποίο προηγείται η Λάτσιο σε αυτή την σειρά αγώνων. Βγαίνει χωρίς να βιάζεται προφανώς. Και μπαίνει ο Νίκος Βλαχοδήμος, ο τραγουδιστής. Ο Πέδρο, ο Πέδρο. Α, και μπαίνει ο Καστελάνος, ο Τάτη Καστελάνος. Πόσο χρόνο είναι ο Πέδρο, ρε, πόσο έχει φτάσει. Είναι 33. Α. Ήταν η ζωή μου συντρίμια κομμάτια και μου την αλλάξες. Είναι ίδιες με τον Νίκο Βλαχοδήμο. Άμα δείτε, βρείτε Νίκο Βλαχοδήμο και βάλτε δίπλα Πέδρο. Το οποίο το η Λάτσιο. Ήσουν αχτιδά, ήσουν η ώρα και η αγάπη μου. Γερέρο. Είναι 36 ο Πέδρο, παιδιά. Ναι, αλλά αντέχει. 36. Ότι είναι μεγάλος, ρε. Κάτσε, άμα δεν το βρεις, το έχω, θα βρω εγώ εδώ. Το η Λάτσιο είναι... Η Λάτσιο. Ναι, όπως είναι η Ρώμη, η πόλη της Ρώμης. Η Λάτσιο είναι ο νομός. Α, δηλαδή είναι βιωτή αλιβαδιά. Μπράβο, είναι σαν να παίζεις, ας πούμε... Δώσε ένα Γκερέρο. Γκερέρο! Είναι... Πάω πολύ ωραία. Λοιπόν, η Μπάγκερ, η οποία κλέβει την μπάλα έξω από την περιοχή της και ξεβγαίνει τώρα στην επίθεση, χάνει όμως την μπάλα εκεί ο Μουσιάλα. Τι έχουμε εδώ. Τι είναι αυτό. Ναι, είναι ο Πέδρο. Είναι ο Πέδρο. Είναι ο Πέδρο. Ιστοροφωνός και όλοι είμαστε καλύτερα. Στο μάκρο, ρε Τσούλη. Πού είναι, εδώ. Είναι ο Πέδρο, παιδιά. Ρίξε τη φωτεινότητα. Ρίξε τη φωτεινότητα. Ρίξε λίγο να το δούμε. Βλέπετε Μουρίνο σαν αντικαταστά του Τούχελ. Ναι, γιατί όχι. Είναι ο Πέδρο, παιδιά, είναι ξεκάθαρο Πέδρο. Είναι ο Πέδρο σε 5 χρόνια. Είναι ο Πέδρο σε 5 μήνες. Είναι ο Πέδρο αύριο. Α, Γκερέρο ανήκατε μάχαν λόγω της ημέρας, λέει ο Αντών 12. Μπράβο, πολύ ωραίο. Ο Αναστάσης τι λέει για Γκερέρο. Σας τα έχω πει! Ο Γκερέρο δεν μπορούσε να τον πάρει! Άσχετε βεσίλα! Ναι. Θέλω Γκερέρο για ήχο ειδοποίηση στο κινητό. Μ' αρέσει αυτό. Τέλειο. Rap Ed Kemper. Ωραία ψαγμενιά. Δεν το θυμάμαι. Serial Killer. Α, ναι. Είναι, θυμάσαι το Mind Hunter. Ναι. Ναι. Αυτό που ήταν στη φυλακή και του έδινε τα στοιχεία για το Serial Killer. Α, ο ψηλό στο θηρίο. Το μουστάκι, όμως. Με το μουστάκι, ναι, ναι. Αν μου και το γυαλί. Πολύ καλό ηθοποιό αυτό. Καταπληκτικό. Πού αλλού έχει παίξει, ρε. Στο Ρόδα Τσάδα και Κοπάνα. Δεν έχει βγάλει αυτή η σειρά, ρε φίλε. Δεν έχει βγει τρίτη σεζόν. Περιμένω πώς και πώς. Γιατί είχε πέσει πάνω στην απεργία των σεναριογράφων. Και μετά. Πολύ κρίμα. Νομίζω δεν μπορούσαν να βρεθούν τα προγράμματα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η σειρά. Είχαν καταθέσει για ένα ΕΣΠΑ τα παιδιά εκεί στην Παραμάουν. Και δεν του τα δώσαν. Γιατί άλλαξε. Και ωραίο το δίδυμο. Αυτοί οι ηθοποιοί ταιριάξαν μεταξύ του τόσο πολύ. Λοιπόν, η Μπάγκερ που πιέζει. Έχει την Λάτσιο στο μισό γήπεδο, χωρίς όμως να έχει καταφέρει κάτι. Και με παίχτη λιγότερο να υπενθυμίσουμε. Ναι, βεβαίως. Ο Τζαμάλ Μουσιάλα τώρα από τα αριστερά. Και αυτός μέτριο μάτς. Γενικότερα σε καλή παλιά τώρα, ωραία. Τον Κίμιχ γυρίζει εκεί ο. Κίμιχ. Ποιο ποιος είναι, ναι. Και. Στέλνω! 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 Όχι, τράβηγμα εδώ! Εσύ! Πάμε στο τράβηγμα! Όχι! Εγώ όταν τραυματιζόμουν φρόντιζα να τραυματίζομαι σε σημεία που τραυματιζόμουν και πριν. Πολύ σημαντικό, Νικόλα.
Γκερέρο Ραμαζότη. Ο Ράπτη είναι Big Show WWE. Μ' αρέσει. Big Show. Ναι, ναι, Big Show βεβαίω. Γεια σου, Ράπ. Πε έτσι μέσα. Έξω έχει κρύο, Γκερέρο για δύο. Όχι, 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 όχι. Δεν έβαλε το μάτο. Ναι, δεν έβαλε το μάτο, ρε φίλε. Εγώ θεωρώ ότι γι' αυτό κάνει λάθο εδώ η Μπάγκερ. Δεν έβαλε το μάτο, ρε φίλε. Όταν πάω Κύπρο στην παραστάση, σκέφτομαι αυτό συνέχεια. Δεν έβαλε το μάτο, ρε φίλε. Σήμερα είμαι πολλά στενοχωρημένο. Γιατί. Δεν έβαλε το μάτο, ρε φίλε. Γιατί δεν έβαλε το μάτο. Τι ωραία. Πάρ τον φίλο μου και βάλ τον Μπούκο. Τι είναι αυτό. Κύριε Αυτιά, τι επιδόματα δικαιούται ο Τούχελ από αύριο. Λοιπόν, ο κύριο Τούχελ. Ένα λεπτό. Ο κύριος είναι δυνατόν. Ένα λεπτό. Αυτό ακούει. Α, μια νυχτερίδα. Παναγία μου. Βλέπω πράγματα. Σκέψου τον να μιλάει αγγλικά στο Ευρωκοινοβούλιο. Yes. I believe. One minute, please. Mr. Aftias from the New Democracy Party. You now have 4 minutes of time. I want to thank. Ready here. I want to thank the president of European Parliament. I'm sorry, from the control. We have a bomb to Sydney Square. Mr. Aftias, please proceed with your statement, please. Thank you. I am very happy to be here. Have you been to Samos? How is that relevant, Mr. Aftias? Yes, because Samos, they love me. Yes. Samos. Me and Mr. Mimarakis here. My Kumbaros here. Is there a point to this, Mr. Aftias? There is something you want to say, or is it... No, to my dick now, perno, 23,000 the month. Yes. I don't want 4 minutes, I want 1 minute. Έχουμε τραυματισμό για παίκτης Λάσιο. Σήκω απάνω, λεβέντη μου. Πού χτύπησε? Στο κοιλιά. Αχ, έχουμε αλλαγή στο ποδόσφαιρο. Όποιος είναι να γίνει αλλαγή, πέφτει κάτω. Ναι. Δεν τον ειδοποιούν ότι θα γίνει αλλαγή, πέσε κάτω για καθυστερήσεις. Θα κοιτάνε η δεύτερη αναγκαστική αλλαγή για τη Λάτσιο. Τυχαία, πόπο κολόκατσε. Μετά το χισάει. Εδώ μην τα λέμε με το Μαζράουι. Να σου πω, θα του ρίξουμε 4 γκολ μέσα εδώ. Μην ανησυχείς, Μαζράουι. Τι έπαθε. Βγαίνει λοιπόν. Κολλικό έπαθε. Είναι ο Γκίλα, Γκίλα Τζίλα, πώς διάλογο λέγεται. Δεν με ενδιαφέρει. Και από είναι ο Πάτριτς. Και ο Στέλιος Μαρκάκης. Καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Αν μπαίνει ο Καμάντα. Για να δούμε ποιος θα βγει. Ένικο. Α, βγαίνει ο Λουίζ Αλμπέρτο, μάλιστα. Ωραίο πάρα, μαλλί. Πάρα πολύ δουλειά από τον Λουίζ Αλμπέρτο. Είναι το μαλλί του στο κομμωτήριο, στο ντοσιέ που λες, έτσι θέλω να μου τα κάνεις, που λέγαμε. Ναι. Και στα έκανε σαν το θείο στον Περικλή. Ο Λουίζ Αλμπέρτο είναι και λίγο υποδοχή στα μπουζούκια. Ξεκάθαρα. Ναι. Πού είσαι, ρε Άρχοντα. Τι έγινε, μισό λεπτό, δώσ' μου μισό λεπτό. Ναι. Έλα, αγαπή. Ναι, έχουν έρθει λίγο. Γεια σας. Ναι. Τους είχα στο 13, να τους βάλεις στο 14, ρε, στο λεπάνω. Γεια σας. Μισό λεπτό, κύριε. Μισό λεπτό. Και που έρχεται πάντα ο φίλος και μπαίνει μπροστά, ναι, από τον περιμένει. Μπορείς να τους πάρεις, Νικολά, να δείξω. Ναι. Έλα, γοράκο μου. Ναι. Γεια. Να πω, ήμουν πριν από τότε. Τι θέλετε, κύριε? Μα είμαι εδώ 20 λεπτά. Και τι θέλετε να κάνετε? Έχετε κράτηση, κύριε? Βεβαίως. Σε τι όνομα? Μπερλέκη. Μπερλέκη. Σας έστειλα και dick pic στη σελίδα. Μπερλέκη. Δεν υπάρχει τέτοια κράτηση, κύριε. Τι λέτε εδώ, αυτό το πέος μου είναι εδώ. Δεν υπάρχει τέτοια κράτηση, κύριε. Σας παρακαλώ, κάντε στην άκρη. Πρέπει να περάσει ο κόσμος, κύριε. Σας παρακαλώ. Μα εγώ είμαι εδώ πέρα, επειδή θα πάρω. Θέλετε να σας βάλουμε στον μπαρ να πιείτε ένα ποτό? Εγώ ποτό. Ποιο είναι το πιο ακριβό που καταρχήν κάνει... πάρτε το χέρι σας. Ποιο είναι το πιο ακριβό που κάνει και πόσο έχει τώρα αυτή τη στιγμή? Αργείς. Ναι, ποιο είναι το πιο ακριβό? Ποιο είναι αυτό το... Ωραία, πόσο έχει? 300.000 ευρώ. Αυτό, 300.000 ευρώ. Από μένα ναι, όχι. Να σου πω, στο μπαρ που θα βάλεις δίπλα στην υποδοχή
Δίπλα στην Ταμιακή. Ωραία, βάλε. Έτσι που είμαι, θα με περνάνε 100%. Ακριβώς. Έχω δουλέψει. Περάστε, κύριε Μπερλέκη. Μισό λεπτό. Γιατί έχω ένα τηλέφωνο εδώ. Μισό λεπτό. Πού είσαι, Καβλάτη? Καλά είμαστε. Ο πατέρας τι κάνει? Καλά, καλά, εσείς τι κάνετε? Κανονίστε να ανέβετε πάνω να ψήσουμε. Εννοείται, εννοείται. Ο Πανούλης ο Κιάμος. Μέσα είναι ο Πάνος, σας περιμένει. Πάω καμαρίνι. Πάτε καμαρίνια, φιλάκια πολλά, να είστε καλά. Φιλιά από τον παπά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, φιλιά, φιλιά. Συγγνώμη, αυτοί ποιοι είναι που περνάνε όλοι? Αυτός είναι ο κύριος Πέσκης. Ποιος τον ξέρει τον κύριος Πέσκης, έχει μετοχές στο μαγαζί. Μα είμαστε τώρα, είναι δημοκρατικά. Μα σας λέω, θέλετε. Μπερλέκης. Ναι, Μπερλέκης, το είδα, κύριε Μπερλέκη. Αυτός δουλεύει εδώ. Μα με κοροϊδεύετε. Μη στεναχωριέστε. Μπερλέκη. Επειδή σας συμπάθησα. Μήπως το έχετε με μπου. Όχι, όχι, με ελληνικά γράφουμε. Είμαι με τον Ολόγκος. Μήπως είμαι. Αυτός γιατί πάει υπερανότε. Δεν κατουριθώ ρε μαλάκα. Είναι ο φίλος μου μέσα. Περίμε ποιος. Περέρω. Μα πρέπει να περάσω. Κύριε Μπερλέκη, το μόνο που μπορώ να σας κάνω να σας βάλω στο μπαρ. Μα εγώ δεν θέλω, με πονάνε τα γόνατα, έχω ισχυαλκέ. Μα θα κάτσεις που θα με κάτσεις στο σκαμπό. Δεν γίνεται εγώ να κάτσεις. Πού είσαι παιχταρά? Έλα. Μα πως τον αναγνώρισε? Έχουμε καλό face control εδώ. Γιατί αγκαλιάζεστε? Υπάρχουν κορονοϊ. Κύριε Μπερλέκη, είναι ώρα εδώ. Μου είπε, πήρα τηλέφωνο και μου είπαν να έρθω 11:30. Μισό λεπτό. Γερέρο, ελέξω, έχουμε θέμα. Λοιπόν, και μου είπαν, και εγώ ήρθα στην ώρα μου κανονικά στην κράτηση. Τι πάει να πει, δεν έχω. Μα θα σας βάλω στο μπαρ, είστε μόνος σας, γιατί δεν μπορώ να πιάσω ένα τραπέζι. Έχω λεφτά για ένα γαμοκούκαλο, λέμε. Θα το πιω όλο. Δεν διαφωνώ, αλλά δεν μπορείτε να πιάσετε ένα τραπέζι για τέσσερις. Μπορώ να είμαι σε ένα τραπέζι με μία με άλλους τρεις. Ωραία. Θα σας βάλω πάνω στον εξώστη. Τι εξώστη θα πάθω, έχω χάσει. Θέλετε να σας βάλω. Ανεβαίνω οι καπνί. Θέλω, όχι πρώτο. Ο ίδιος δεν είναι. Ο ίδιος. Ο ίδιος δεν είναι. Παίζετε μαζί μου. Αυτός βάζει τα φώτα. Αυτός βάζει τα φτάνει. Λοιπόν, τα φώτα τα χαμηλά, τα ρομποτικά. Λοιπόν, να ρωτήσω τα. Θέλω. Ξέχασε τα κλειδιά. Ξέχασε τα κλειδιά. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Θα κατουριθώ, ρε μαλακή. Εγώ τόση ώρα περιμένω, θα κατουριθώ. Λοιπόν, κάνετε, κύριε Πεσκέση. Θέλω να μία καρέκλα σε ένα τραπεζάκι. Τρίτο, τέταρτο, όχι. Τρίτο, τέταρτο δεν πρέπει. Πρέπει λίγο να το συνεννοηθούμε. Ωραία. Όχι, πρέπει να το συνεννοηθούμε να κάτσει σε τρίτο, τέταρτο. Μπράβο, μπράβο. Πώς το κάνετε, δεν είστε πάει στο Ελλάδες Ταλέντο? Μπαρ. Βεβαίως, κύριε Μπερλέκη μου. Πώς δεν σας κατάλαβα και σας ζητώ συγγνώμη. Μα τόση ώρα. Σας παρακαλώ, κύριε Μπερλέκη. Έρχεται ο κύριος Μπερλέκης μέσα. Παρακαλώ στο πρώτο τραπέζι να μπει. Βεβαίως, βεβαίως. Και τα πρώτα λουλούδια από εμάς. Αυτά τα στοιχήματα το πεντάρι. Ποια στοιχήματα, ποιο πεντάρι? Ποιο πεντάρι? Τι σου χρωστούσε? Είδε κανένας πεντάρι? Δεν είδα από κάτι. Όχι. Γερέρο. Μπράβο. Για 50 ευρώ, ζαλίστηκα να πούμε, 50 ευρώ είναι. Εντάξει, η Μπάγκεν ακόμα το παλεύει να βρει τον κόλλη τη σοφάρη. Πιο γρήγορα θα μπει ο Μπερλέκης μέσα παρά η Μπάγκεν να βάλει. Έχει μπει και ο Τσούπο Μότινγκ μέσα και ο Τέλ έχει μπει. Βάλτε όλου τώρα μέσα.
Είναι του Θείου Αριστείδη. Είμαι απάρ και κοιτάω τις κάμερες κάτω. Εγώ του πα του Μπυρλέκη να μπει. Τελείωσε. Από τα 50 θέλω τα 20. Κάμερα θα το βρει πιο τι είναι το πράγμα. Αυτό δεν είναι που μπαίνει και ενημερώνει το Θείο Αριστείδη. Μπράβο. Τα λες ξεκάθαρα. Τα λες ξεκάθαρα. Τελείωσες. Μπράβο, ωραίος. Αχιάσουμε τα καρπούζια. Νταταούνα. Λοιπόν. Μάκη, είδα παλιό ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ για καντίνες και ήσουν εκεί με κόρμα Peaky Blinders. Όχι, πάνω κάτω το ίδιο μαλλί, φίλε μου. Όχι, είχες λίγο πιο μακριές φαβορίτες αυτό το. Το είχα δει κι εγώ. Πιο μακριές φαβορίτες από αυτές που έχω. Πιο παχέ. Α, ναι, οκ. Νομίζω. Έτσι μιλάμε. Ήταν το ατυχές αυτό που μου έχουν πει να πάω. Κουμπώνω το πρώτο βρώμικο και μου λένε Μάκη, δεν έχω ξεκινήσει να γυρίζουμε ακόμα. Και λέω εντάξει, θα ξαναφάω, δεν είναι κάτι. Είναι η πρώτη φορά που είδα τον Μάκη στη ζωή μου τηλεοπτικά. Ενώ άκουγα πάπα, δεν ήξερα το πρόσωπο. Βλέπω ένα τύπο. Α, εντάξει, όχι κάτι. Λέω τι τρελό είναι αυτό. Εντάξει, είναι εδώ οι καντίνες, ερχόμαστε. Λέω αυτός πρέπει να είναι πελάτης. Ποιος είναι αυτός, λέω. Μετά έψαξε και βρήκα και τα υπόλοιπα. Αλλά... Μετά είδα τα γυμνά μου. Α, ναι, εντάξει, αυτά τα συνεννοηθήκαμε. Ναι. Αυτά ήταν επιπληρωμή. Ναι. Εντάξει, ήταν όλοι. Κοίτα εδώ, κοίτα νεύρα, κερδίζουν 1-0 και δεν γελάνε αυτοί. Οι Λατσιάλοι, έτσι ήταν 2. Τι ήταν αυτό. Από τη γέλιο τη Χαλκίδα. Μόνο το 21ο λεπτό η Μπάγερν. Δεν μου φαίνεται ότι έχει. Νομίζω θα έχουμε ή 5 ή 6 λεπτά καθυστέρηση. Νομίζω 6 λεπτά. Εγώ ποντάρω στο 6 λεπτά. Πάντως σε μια ομάδα που δεν θέλει και πολλά στραβά αποτελέσματα για να αρχίσει γίνεται χαμηλό. Για να δούμε, μπορεί τώρα να δώσει. Τεράστια ευκαιρία το 2-0. Σούτανε κατευθείαν, ρε καρακιόζη. Ο Φελίπε Άντερσον χάνει τεράστια ευκαιρία. Κοντρόλ σα. Τεράστια ευκαιρία να διευρύνει το σκορ για τη Λάτσιο. Ούτε μια προσποίηση, ούτε τίποτα. Ρε ένα σουτ κατευθείαν, ρε Νίκο. Δεν θέλει προσπίση. Σούταρε στο τέρμα. Αφού δεν το πήρε. Αυτό σου λέω. Αφού πήγε που πήγε μέσα, γιατί δεν έκανε μια προσπίση. Ο Κεντουζή λέει ότι δεν υπάρχει κανένα χτύπημα εκτός φάσης. Σηκώνεται τώρα. Αναστήθηκε. Για να δούμε εδώ πέρα τη φάση. Του βάλε χέρι στη μάπα. Εντάξει, λίγο. Όχι. Για να κάνει έτσι. Αχ, με χτύπησε ο Νταμπάκη. Και έχασε ρε ο Φελίπε Άντερσον. Σούταρε. Με τη μία. Δεν το περιμένει ο τερματοφύλακας. Δεν το περιμένει αυτό το με τη μία. Πας με τον Νόρι να σηκώνει τον Νόρι. Κοίτα, κάλυψα το τέρμα. Τεράστιος. Γνώμη με ημεράκι για Λάτσιο. Τους γνωρίζω πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι έχουν τύχει και στη Βαυαρία. Πώς? Ας πρόσεχε ο κύριος Τούχελ. Πολύ έπαρση είχε. 5 λεπτά καθυστέρηση. 5 λεπτά καθυστέρηση. Σε 5 λεπτά πάτε σπίτια σας. Τι ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, η Μπάγερν η οποία θα ψάξει το γκολ μέχρι το τέλος, βέβαια. Παιδιά, είχα να γελάσω πολύ καιρό έτσι. Αλήθεια το λέω. Ο Τιλ τώρα, ο οποίος μπαίνει από τα αριστερά, κρατάει ωραία την μπάλα. Yeah. Ίσως πάει καλά γι' αυτό. Ναι. Και ο Φελίπε Άντερσον ανεβαίνει για να βοηθήσει. Μου, ήταν λες και κάναμε σκέτς μετά από χρόνια. Λοιπόν, πάντως... Σουτ! Πάμε τώρα ευθυνδιασμό. Κίτρινη κάρτα. Έλα, Πέτρο, να φύγει κανένα Τούχελ και να δούμε κανένα Μουρίνιο στην Μπάγερ να γελάμε έτσι. Όχι ρε. Ωραίο θα δεις τον Γκλοπ στην Μπάγερ. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ξέρετε, έχει τόσο αυστηρή διοίκηση η Μπάγερν. Είναι, νομίζω... είναι πολύ έξω από τα. Ναι, ότι ο Μουρίνιο είναι, ξέρεις, είναι τόσο δυνατή πάνω στο κεφάλι εκεί πέρα, ρε παιδί μου, η Μπάγερν. Το Μουρίνιο το βλέπω να διαρκεί περισσότερο με την πολιτική τη Μπάγερν από τον Κλόπ. Ο Κλόπ είναι τελείως λάθος. Εγώ νομίζω ότι. Όχι, δεν είπα ότι θα πάρει τον Κλόπ. Σου λέω Μουρίνιο, ρε. Μου φαίνεται. Πολύ δύσκολο να πάει στην Μπάγερν. Ψηθείτε να φύγετε πριν τελειώσει το μάτς. Εμείς είμαστε ψημένοι να φύγουμε το 5ο λεπτό. Που κανονικά ήταν 15ο, αλλά ο Μάκης το βλέπει. Έτσι, ναι, βεβαίως. Το 8 έλεγε, το 8. The Curse of Cain, εντάξει μωρέ, The Curse of Cain τώρα, μπούρδες. Λοιπόν, και πάλι μπροστά στην επίθεση η Λάτσιο. Τώρα, το πλάι δώστης, πάστη ρε. Ο Καστεγιάνος, ο Πέδρος. Πού να πας ρε κύριε Νίκο Βλαχοντή. Πήγαν να συνδυαστούν οι δύο αλλαγές της Λάτσιο, ο Καστεγιάνος και ο Πέδρο. Πώς σε λένε, Καστεγιάνος. Πολύ.
πάρα πολύ ωραίο. Καρβαλιάλ στην Bayern, ωραίο. Mm-hmm. Γιατί όχι άλλωστε. Είμαστε στο 93ο λεπτό. Το 1-0. Από τα 5 συνολικά λεπτά του καθυστερήσεων περνάει μουσιάλα. Πάρα πολύ ωραία ο Μουσιάλα. Υπόβεται πάρα πολύ ωραία όμως εκεί. Τελείωσε. Φελίπε Άντερσον με τον Γκεντουζή. Αλλάζουν την μπάλα κοντά στη μεγάλη της περιοχή. Πρέπει να φύγει η μπάλα. Ωραία τριγωνάκια. Λάθος εκεί. Αλλά δεν πιέζουν τόσο ψηλά όσα θα έπρεπε οι παίκτες της Bayern. Δίνουν ανάσταση στους παίκτες της Λάτσιο. Δεν είναι λίγο ευχή και κατάρα που ο Κέιν έφυγε από την Τότεναμ για να πάρει πρωτάθλημα σίγουρα και Champions League εκεί και μάλλον δεν θα πάρει τίποτα από τα δύο φέτος. Και τους χρέωσε και 2 εκατομμύρια ευρώ στο ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο, φοβερό. Τι έτρωγε. Ο οποίος ανέβασε, δεν ξέρω τι ήταν, ανέβασε και φωτογραφία τύπου που τους αποχαιρετούσε. Ναι, ναι, όλο το προσωπικό. Με όλο το προσωπικό πάνω στη σκάλα του ξενοδοχείου. Σας ευχαριστώ. Και tips που πήραμε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε καβατζώσει πλέον και, και το τρίτο λεπτό του έξτρα χρόνου. Δεν πιέζει πλέον η Bayern. Είναι και με 10 παίκτες. Τώρα είσαι τσοντομούστακο. Πραγματικά. Ή μηχανόβιος μπάτσος στον αμερικάνικο αυτοκινητόδρομο. You're under arrest, you son of a bitch. Κανονικά, ναι, μπράβο. You have the right to remain silent. Everything you said will be right in the court of law. Why did you stop me, officer? I stabbed you because you like my cock. Do you want a silent my cock, bitch? Whoa. Γιατί... όχι. Come on. Πες του όχι. Come on, give it to me. Πες το απλά όχι. Λοιπόν. Σε λάθος ταινία μπήκα. Λοιπόν, ο Κίμιχ τώρα βαθιά παλιά. Κόρνερ για την Bayern. Όχι. Όχι. Διαμαρτύρεται. Ο Κίμ διαμαρτύρεται, μιλάει για... ωραία. Λοιπόν, διαμαρτύρεται για πέναλτι. Μισό λεπτό. Πέναλτι, δώσ' το. Εδώ βλέπουμε πάλι τη φάση με τον Πέδρο. Γιατί δεν το δίνει. Ούτε ο Φελίπε Άντερσον ούτε ο Πέδρο εκτέλεσαν σε πρώτο χρόνο. Εδώ όχι, δεν είναι φοβερό τάκλι στο Μουσιάλα. Ζητάει πέναλτι αγωνιά στο κεφάλι. Δεν νομίζω να υπάρχει. Αλλά κάτι. Παίζει, όχι, παίζει, δεν υπάρχει, υπάρχει κάτι. Υπάρχει. Λοιπόν, ένα λεπτό ακόμα, λιγότερο από ένα λεπτό πλέον. Ένα λεπτό η Λάτσιο περίπτερα. Θα πάρει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα σε αυτή τη σειρά. Θα έχει δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν φαβορή. Είναι φαβορή η Bayern. Ακόμα είναι φαβορή η Bayern. Φυσικά. Εγώ νομίζω ότι θα αρπάξει 4 γκολ. Έχω μία εντύπωση εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι σε καλό φεγγάρι πάντως. Δεν ξέρω, αλλά θα γύρει και θα τους έχει διατησία. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί. Γιατί τη θέλουν την Bayern. Στη συνέχεια του Champion League. Ότι θα μπει γκολ, θα μπει. 4. Ήταν πέναλτι, κυραφιά. Πέναλτι. Πέναλτι. Μα ήταν πέναλτι. Και πέναλτι. Ήταν τιμωρία λοιπόν. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι το πέναλτι. Βεβαίως και είναι. Καλά έκανε και το τιμώρησε το αγόρι αυτό. Λοιπόν, 10 δεύτερα ακόμα για να συμπληρωθεί και ο έξτρα χρόνος. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ποιος, βάλ το αγόρι που το έβαλε. Θα σφυρίξει όπου να είναι. Βάζει για το στόμα. Τέλος! 1-0, μεγάλη νίκη της Λάτσιο με το γκολ πέναλτι του Τσίρο Ιμόμπιλε. Η Λάτσιο παίρνει το προβάδισμα και ετοιμαζόμαστε για τον επαναληπτικό του Μονάχου. Η Bayern που δεν θα έχει στη διάθεσή τη τον Ουπαμεκανό, ο οποίο αποβλήθηκε. Δεν απαραίτητο κακό. Με κόκκινη κάρτα. Σωστά θα πλέον θα πάρει θέση τον Ντελίχτ. Λοιπόν, ήταν η άχαστη τη Νόβη. Ναι! Μπάκη! Παπασημακόπουλο! Αλέξανδρο Σουβέλλα! Και Νικόλα Ντράπτη! Βεβαίω, να είστε καλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα! Την άλλη Τετάρτη, γεια!